Soul Hunter. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες του καναλιού Console Hunter. Νίκος εδώ και σήμερα είμαι πάρα πολύ περήφανος γιατί θα σας παρουσιάσω το δεύτερο Top of the Tree επεισόδιο της νέας αυτής playlist, η οποία έχει να κάνει με ιδιαίτερους και θρυλικούς καλεσμένους των 90s και των 2000s, οι οποίοι με τη σφραγίδα τους δώσανε μια ιδιαίτερη πνοή στην gaming κοινότητα στην χώρα μας. Μετά το θρυλικό επεισόδιο της Nintendo Itocho Ελλάς με τους πολύ ιδιαίτερους καλεσμένους, τον κύριο Αντώνη Λεκόπουλο και τον κύριο Δημήτρη Παυλή, σήμερα στο δεύτερο επεισόδιο έχω την τιμή να φιλοξενήσω στον καναπέ αυτόν εδώ του σπιτιού μου δύο εξίσου θρυλικούς ανθρώπους, συγκεκριμένα στον τομέα της ελληνικής gaming δημοσιογραφίας. Φυσικά μιλάμε για τον κύριο Γιώργο Καλήφα και τον κύριο Παύλο Παπαπαύλου, για τους οποίους οι περισσότεροι από εσάς σίγουρα θα ξέρετε αρκετά πράγματα με τη σταδιοδρομία τους στα περιοδικά Games και Game Pro, και καθώς ήταν και πρωτοπόροι στα ελληνικά gaming sites όπως το Game Over GR, το NTNGR. Θα απολαύσετε ένα φανταστικό επεισόδιο, μια ιδιαίτερη κουβέντα και θα ακούσετε πράγματα που τυχόν να μην έχετε ξαναδιαβάσει αλλού κτλ. Και όπως πάντα, πιστός εδώ σε αυτό το κανάλι να σας προσφέρω AAA ποιοτικό περιεχόμενο που έχει να κάνει και με το ρετρό και με μεταγενέστερες αναμνήσεις στο συγκεκριμένο επεισόδιο, θέλοντας να δώσω κάτι διαφορετικό στην ελληνική community, και πάμε δυνατά με αυτή την επεισοδιάρα. Μην ξεχάσετε ότι αυτό το επεισόδιο είναι πολύ σημαντικό να το κάνετε ένα share για να το δουν και να το θυμηθούν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι τυχόν γνωρίζουν τους καλεσμένους μου, ένα like και φυσικά ένα subscribe θα βοηθήσει πάρα πολύ για να έρθουν ακόμα άλλα τέτοια δυνατά επεισόδια. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και φύγαμε δυνατά για μια δυνατή επεισοδιάρα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Console Hunter εδώ σήμερα και όπως βλέπετε έχω την απόλυτη τιμή σήμερα το δεύτερο επεισόδιο Top of the Tree μετά τη συνέντευξη τη θρυλική στην Nintendo Itocho Ελλάς και στους κυρίους τότε, τον κύριο Αντώνη Λεκόπουλο και τον Δημήτρη Παυλή. Σήμερα έχω δύο άλλους κυρίους πολύ μεγάλους ελληνικούς, τα λόγια είναι περιτά, τους ξέρετε, Γιώργος Καλήφας, Παύλος Παπαπαύλου. Γεια σας. Χαίρετε. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν που δεχτήκατε να έρθετε εδώ στο σπίτι μου. Ευχαριστούμε και εσείς. Έχουμε ταλαιπωρήσει για να κάνουμε το γύρισμα αυτό, παιδιά. Να πούμε ότι πρέπει να είναι. Πόσους μήνες ταλαιπωρούμαστε. Δεν πειράζει, το θέμα είναι ότι κανένα άγχος, είστε εδώ. Και φυσικά να ξέρετε ότι σε αυτό το επεισόδιο σήμερα πιστεύω θα ακούσετε κάποια πράγματα που τυχόν να μην έχουν ακουστεί. Θα ακούσουμε ιστορίες. Για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν, να κάνω ένα πολύ σύντομο πρόλογο. Ο Γιώργος ξεκίνησε να γράφει σαν συντάκτης στο περιοδικό Games αρχές 90s, ο Παύλος αρχές 2000 στο περιοδικό Game Pro, και σαφώς μετά εξελιχθήκανε και στήσανε και τα δικά του site. Νομίζω, Γιώργο, το Game Over GR ήταν το πρώτο, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο gaming site. Προϋπήρξαν μερικά sites, για να είμαστε okay. Δίκαιοι. Το Game Live. Ναι, ουσιαστικά σαν μεγάλο site. Πω αμυδρά τώρα το θυμήθηκα, ναι. Θα ξεχάσω. Αλλά πολύ μεγάλο και γνωστό site εντός Ελλάδος το 2005 ήταν το Game Over GR. Το Game Over GR, ναι. Τη μεγάλη έκρηξη, γιατί ήταν η φάση που αλλάξαμε, τελειώσαν δηλαδή οριστικά τα περιοδικά. Τα περιοδικά και βγήκαν. Και βγήκαν, αρχίσαν να βγαίνουν τα site δηλαδή. Οπότε εκεί σε εκείνο το timing ο Γιώργος είναι που κάνει τη μετάβαση από το Games
Και ήταν και ο Παύλος μαζί μου για ένα διάστημα. Για ένα διάστημα θα σου πούμε και γι' αυτό ιστορίες. Έχουμε να πούμε πράγματα εδώ. Εννοείται. Και μετά και ο Παύλος αργότερα μαζί με την ομάδα του δημιουργούν το επίσης πάρα πολύ γνωστό Eternity.gr. Και φυσικά να πούμε ότι δεν έχουν μείνει μόνο εκεί. Υπάρχουν και κανάλια. Υπάρχει σαφώς το θρηλυκό Game Over το κανάλι του Γιώργου που έχετε φτιάξει πλέον και ένα δεύτερο κανάλι. Ναι, ναι. Και υπάρχει και το Eternity.gr σαν κανάλι στο YouTube. Όσοι δεν τα ξέρετε, παιδιά. Λέω, όσοι δεν τα ξέρετε, εννοείται δείτε τα, κάντε και το subscribe εκεί και νομίζω Κύριο είσαι και από τους πρώτους που θέσανε και στο YouTube το webcast. Δηλαδή ήταν πολύ... Ναι, είχε ξεκινήσει, ναι, σαν internet radio σε δικό μας server έτρεχε, δηλαδή εκτός αυτό, YouTube. Ναι. Και κάποια στιγμή, όταν είδαμε ότι ετεροχρονισμένα, δηλαδή είχαν βγει ήδη κάποια παιδιά και κάναν στο YouTube πράγματα, αποφασίσαμε να το περάσουμε και εμείς εκεί. Αλλά σαν podcast με αυτή την έννοια... Ναι, ναι, ναι. Που αυτή τη στιγμή τρέχει και στο YouTube, αλλά μετά βγαίνει και το ηχητικό μόνο σε Spotify. Ναι. Ήμασταν από τους πρώτους. Και μαζί είχαμε ξεκινήσει κάτι. Κάναμε ένα σχολιασμό μία φορά την εβδομάδα, το θυμάσαι, Παρασκευές. Κάποια στιγμή στο Game Over. Ήταν το Pro Vidcast. Ναι, το οποίο σου λέω. Υπάρχει σκηνικό με ένα γύρισμα, το οποίο δεν θυμάμαι το Nintendo DS. Ήμασταν σε ένα χώρο τότε μαζί όσο δουλεύαμε. Θα τα πάμε χρονικά και θα φτάσουμε και απλά το κινητό, να μην το ξεχάσω. Είμαστε σε ένα δωματιάκι, καθόμασταν και οι δύο, το οποίο πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ, 3 τετραγωνικά. Και με μία οθόνη μαζί μεγάλη μπροστά μα, είχαμε τόσο χώρο εργασία ο καθένα. Και ένα κλιματιστικό να βαράει και ένα κλιματιστικό από πάνω, δηλαδή για πνευμονία. Και προσπαθούμε να κάνουμε ένα βίντεο για το Nintendo DS να μα έχει πιάσει νευρικό. Γέλιο, πρέπει να γελάμε non-stop 40 λεπτά. Αυτός κάποια στιγμή δεν μπορούσε να αναφάνει, έχει βγει έξω. Νευρικό όμως έτσι. Μιλάμε για μυθικές εποχές. Ναι. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει και για αυτό πολύ background με το θέμα του Game Over και δηλαδή το μεταξύ μας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και το πώς. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο τα περιοδικά πρέπει να ξεκινήσουμε περισσότερο. Ακριβώς. Απλά θέλω δηλαδή να καταλάβετε, παιδιά, ότι αυτό που βλέπετε τώρα μιλάμε. Έχουμε εδώ δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέσει τα θεμέλια της βάσης για το gaming, το ελληνικό gaming industry, τη δημοσιογραφία. Δηλαδή είναι πολύ σημαντική σε αυτό που κάνουν και εξελιχθήκαν. Λοιπόν, παιδιά, πώς θέλετε να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε την εποχή των περιοδικών, προ-περιοδικών, σαν gamers, να πάμε στο gaming background σας, πώς ξεκινήσατε, πώς τρελαθήκατε με τη φάση, με το μικρόβιο. Ναι, ιστορίες, δηλαδή από την κρύπτη τώρα. Από την κρύπτη, καλά το λες. Να πάμε να ξεκινήσουμε πώς ασχοληθήκαμε με το gaming και πώς μπήκαμε στα media. Καθένα να κάνουμε ένα mini introduction για να πάμε και μετά κατευθείαν στα περιοδικά. Εννοείται. Γιώργο, ξεκινάς. Ξεκινάω εγώ. Για πάμε, πότε ξεκίνησες? Γιατί προζήτησε και την ηλικία μου τώρα, ξεκινάει. Όχι, εγώ είμαι πιο μεγάλος εξάλλου εδώ μέσα. Πιο ψηλός. Video games, πότε θυμάσαι να έπαιξες πρώτη φορά? Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου πολύ μικρό, τέλη δεκαετίας 70, αρχές 80, γιατί είμαι γεννημένος το 73, πιτσιρίκος, που πηγαίναμε στην Κινέτα, στο Αγίου Θεοδόρους, στην Αίγινα διακοπές με τους γονείς μου και πηγαίναμε στα Ουφάδικα και έπαιζα τα εκείνα τα παιχνίδια της εποχής. Η πρώτη μου κονσόλα ήταν, ο πατέρας μου κατάλαβε ότι είχα τρελά από μικρός. Ναι. Στον πατέρα μου τα χρωστάω τα όλα αυτά, όλη την πορεία δηλαδή, ότι με έβαλε στο τρυπάκι αυτό. Okay. Μου είχε πάρει μια τύπου Atari, αυτές που είχαν όμως προκαθορισμένα 6-7 παιχνίδια. Α, τους κλόνους, τύπου Pong, κλόν. Α, τα πιο παλιά, οι πιο παλιοί κλόνοι. Το 1982-83 μου το είχε πάρει αυτό και στα 10 μου ήμουνα. Oh, okay. Που είχε δύο controllers με ρότορες. Το αναλογικό, ναι, ναι. Και ένα light gun που είχε μια κουκίδα που πήγαινε έτσι. Πώς είναι τα, κάτι screen savers από τα DVD που πηγαίνουν έτσι. Ναι, ναι. Ένα τεράστιο pixel πήγαινε γύρω-γύρω και προσπαθούσε να το πετύχεις με το light gun. Οκ, okay, precision. Ξεκίνησα από εκεί. Μετά μου πήρε ο πατέρας μου ένα Commodore 64. Εκεί μπήκα στα βαθιά. Και μετά εκεί που έγινε, που τρελάθηκα τελείως, ήταν με την Amiga 500. Που σκάει μύτη μια μέρα ο πατέρας μου, χτυπάει το κουδούνι, σχόλεσα από τη δουλειά και τον βλέπω με μια βαλίτσα στο χέρι, αυτή τη χάρτινη της Amiga. Commodore. Έπαθα το σοκ. Ναι. Και εκεί ήταν που μπήκα πολύ, γιατί εκεί και το gaming έχει αρχίσει να ανεβαίνει πολύ. Τώρα μιλάμε για εκεί, 90, 88. Όχι, Amiga 500, 87-88. 88, οκ. Okay. Είχα μια μικρή διακοπή, που πήγα φαντάρο στο 92 και τα λοιπά, σταμάτησα λίγο και βγήκα εκτός. Mm-hmm. Και μετά γυρίζω, ασχολήθηκα λίγο με Super NES και Mega Drive και ξαναμπήκα πολύ δυνατά το 95-96 με το πρώτο PlayStation. 30 διάρκεια εκεί, δηλαδή, εποχή. Ναι, βούτυξα πάλι μετά, δηλαδή πήρα και ένα gaming PC εκείνη την εποχή. Και το 1997 αρχίζουμε να ψάχνουμε περιοδικά, γιατί μπαίνω πολύ πάλι με τρέλα στο gaming. Βρίσκω το Games, βρίσκω και το Game Pro.
Ήταν το νέο. Ναι. Αρχίζω και διαβάζω, να ενημερώνομαι και τα λοιπά και βλέπω μια αγγελία κάποια στιγμή στο Games που πιάχναν συντάκτες. Όχι, μην προχωρήσω ακόμα. Και στα περιοδικά θα δούμε μετά. Ωραία. Απλά η πορεία μου ήταν, ήμουνα πάντα με το gaming, πάντα σε σημείο καυσίματος από πολύ μικρός, μέχρι που κάποια στιγμή αποφάσισα να ασχοληθώ. Θα πάμε εκεί όμως μετά. Ωραία. Εγώ ήμουν σε φάση που, εντάξει, οι γονείς μου δεν είχαν καμία ιδιαίτερη σχέση με το gaming. Κάποια στιγμή βρέθηκε στο σπίτι, δεν θυμάμαι καν, ένα Atari 2600. Όλοι έτσι ξεκινήσαμε. Atari 2600 ή με κάτι άλλο. Λίγο έτσι στο χαβαλέ. Κάποια στιγμή, επειδή ο αδερφός μου έχουμε 4 χρόνια διαφορά. Μεγαλύτερος. Μικρότερος. Okay. Σε φάση να κάτσουμε να παίξουμε τίποτα, φτάνει στο σπίτι. Μια Amiga 500. Α, και εσύ με Amiga 500. Και Amiga 500. Commodore εγώ δεν είχα πιάσει τα χέρια μου, είναι αλήθεια. Μετά αρχίζω και πιάνω κονσόλες Sega. Nintendo δεν είχα ποτέ κονσόλα. Έτσι. Πέραν το Game Boy, λέει, το θυμάμαι ακόμα αποθυμένο από το σχολείο και γι' αυτό σου έργα. Μιλάμε με τον Νίκο κάποια στιγμή. Πριν από 2 χρόνια, του λέω: έχω βρει ένα μεταχειρισμένο Game Boy. Το είχα αποθυμένο. Μιλάμε τώρα 40 χρονών να πάω στο Game Boy. Γιατί δεν το είχα ποτέ. Το είχα σχολείο, το είχε ένα φίλο και μου το είχε δώσει Σαββατοκύριακο. Ασχολούμαι με κονσόλες Sega κάποια στιγμή. Εντάξει, μετά με PlayStation, μόλις είμαι στο σχολείο, παίρνει ένας φίλος, πηγαίνω σπίτι του. Εντάξει, είχα αρρωστήσει, δηλαδή έλεγα στη μάνα μου κάποια στιγμή, πάω σπίτι του παιδιού. Battle Arena το Sidney τότε, τέτοια πράγματα. Ναι, επικά. Ναι. Κάνουμε, τότε δούλευε ο πατρός μου σχολεμένος, δούλευε στην Ολυμπιακή και κάναμε πολλά ταξίδια. Οπότε πηγαίνοντας στη Γερμανία, κάποια στιγμή άρχισαμε και φέραμε μηχανήματα και το είχα πάρει από Γερμανία, το θυμάμαι μαζί του είχα πάει και το είχα φέρει. Το PlayStation αρχίζω και μπαίνω και εγώ κάποια στιγμή, εγώ το 96 άρχισα να ασχολούμαι με το κομμάτι των περιοδικών. Mm-hmm. Έψαχνε η CompuPress στο Pixel κόσμο. Και στέλνω και όσο ήμουν σχολείο, από Δευτέρα Λυκείου περίπου, αρχίζω και γράφω στο Pixel. Μετά. Αυτό το ήξερα. Ναι. Στο Pixel NG. Στο NG. Στο NG, νόμιζα στο παλιό. Όχι, στο παλιό δεν το πρόλαβα. Στο NG. Το προλαβαίνω λοιπόν στη Δευτέρα Λυκείου. Πιάνω εκεί. Κάποια στιγμή τελειώνω το σχολείο το 98. 99-2000 είμαι σε μια σχολή δημοσιογραφίας και καταλήγω να δουλεύω στο 7 επί ιδιοκτησίας Μπατατούδη. Mm-hmm. Και έψαχνε η Λιάννα η Κανέλη για μια εκπομπή της να μιλήσουμε για τα games και τη βία. Και κάπου εκεί επικοινωνώ. Εκεί έχω αρχίσει ήδη και συνεργάζομαι με το games. Γιατί φεύγω από την CompuPress και κάποια στιγμή είμαστε με τον Γιώργο παράλληλα. Δεν γνωριζόμασταν. Ναι. Εγώ εξωτερικός, ο Γιώργος. Εξωτερικός δεν ήταν εξωτερικός τότε. Εξωτερικός και εκείνος. Και είμαστε μαζί στο games. Μιλάω λοιπόν με το Games, έρχεται κάποιος από το Games και μιλάω και με το GamePro. Όπου έρχεται ο διευθυντής marketing του GamePro. Και έχω στην εκπομπή καλεσμένη. Γνωριζόμαστε λοιπόν εκεί και μου λέει: θες να έρθει σε εμάς που ψάχνουμε κόσμο. Μπουρούμπουρ, εγώ καταλαβαίνω ότι η παραμύθα με τα αθλητικά ελάτε για να βρείτε δουλειά στους Ολυμπιακούς δεν έπαιζε χώσα τους δικούς τους. Okay. Επί της ουσίας δηλαδή να το πούμε αυτό. Μιλάω με τους ανθρώπους, πηγαίνω κάποια στιγμή μόλις τελειώνω με τη σχολή μου και τελειώνω και με τα άλλα ότι ασχολήθηκα με τα αθλητικά και από το 2000 είμαι στην Delta Graph τότε. Μετά δεν θυμάμαι πώς ονομάστηκε η εταιρεία, να σου πω την αλήθεια μου. Γιατί άλλαξε τρία ονόματα. Άλλαξε. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Έπιασε επί εποχή Delta Graph και κάποια στιγμή μετά άλλαξε. Ναι, εγώ είμαι σε αυτή την περίοδο περίπου και κάποια στιγμή τον Αύγουστο αποφασίζουν να μου δώσουν την αρχισυνταξία του GamePro και μετά από κάνα δύο μήνες παίρνω όλα τα περιοδικά του ομίλου αρχισυνταξία. PlayStation Magazine, PlayStation Tips. Και είχε πολλά τότε. Βγάζαμε γύρω στα 4 με 5 μηνιαία περιοδικά. Ναι. Μιλάμε βέβαια το 99% τότε όταν πήγα, να μην σου πω το 100%, λέει μόνο τα γράμματα των αναγνωστών ήταν στα ελληνικά. Το GamePro και το editorial μου, τίποτα άλλο. Αυτό να το. Ναι, είναι αλήθεια, το ξέρω. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί ξεκινάω να ασχολούμαι με όλα αυτά και μετά συνεχίζουμε, θα πούμε τα επόμενα μετά. Αλλά έτσι μπαίνω και εγώ στο κομμάτι των περιοδικών και κάπου εκεί μετά με ταξίδια, με αυτά. Εγώ θυμάμαι την πρώτη μας γνωριμία από κοντά σε εσά και τη φάση μας στο Village κάτω στο Reddit. Το θυμάσαι που ήσουν με τη γυναίκα σου. Πρέπει να είναι και στα. Μιλάμε τώρα στο Village, τώρα όχι event, για σινεμά πηγαίναμε και βρισκόμαστε έξω από το σινεμά. Γνωριζόμασταν φατσικά, αλλά δεν είχαμε κάτι να μιλήσουμε, παιδί μου, ποτέ. Έτσι. Και βρισκόμαστε από εκεί και από τότε αρχίζει και δημιουργείται μια σχέση επικοινωνία που ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή πέραν μια παρεξήγηση επί εποχή Game Over που για κανένα χρόνο ήμασταν λίγο παγωμένοι, ο Γιώργος είναι ο μόνος από τους παλιούς με τους οποίους έχουμε σχέσεις και πολύ καλές σχέσεις ακόμα και τώρα. Μπράβο, και πολύ καλά κάνετε, γιατί πρέπει να μένει και κάτι με το παρελθόν. Και έχει βοηθήσει πολύ ο ένας τον άλλον. Και αυτό πολύ σημαντικό. Είναι επίσης ιστορίες να σου πω για αυτό. Δηλαδή, υπήρχαν εποχές από τα περιοδικά στις οποίες, ρε παιδί μου, εμείς, ας πούμε, κάποια στιγμή. Τώρα θέλω να την πω αυτήν την ιστορία για να μην ξεχάσω. Κάποια στιγμή, επί εποχές GamePro, είχαμε τα δικαιώματα για το PlayStation Magazine. Υπήρχε συνεργασία με την εταιρεία την έξω που έβγαζε το περιοδικό. Κάποια στιγμή τα σπάνε και για κάποιο λόγο η Sony κόβει κάθε επικοινωνία συνεργασία και μαζί μου. Δηλαδή, ασχέτως των δικαιωμάτων, ούτε και το GamePro μιλούσε. Δεν μου έστελνε παιχνίδια, δεν μου έστελνε τίποτα. Okay. Φάγαμε καμιά διετία.
Και με τη βοήθεια του Γιώργου, όταν εγώ είχα σταματήσει βέβαια τα περιοδικά μετά και ήμουν σε site αθλητικά τότε, είχα ξεκινήσει το Κόντρα και έγραφα, με έφερε σε επικοινωνία, κάναμε μαζί ραντεβού, σκέψου. Με πήρε ο Γιώργος μαζί του και πήγαμε στη Sony και κάναμε ραντεβού για να μιλήσω με τον άνθρωπο που είχε πάει τότε και έτσι ξαναξεκίνησα αυτή τη συνεργασία. Δηλαδή σκέψου σε τέτοιο επίπεδο που θα μπορούσα να σου πει που είμαστε ανταγωνιστέ, που με ενδιαφέρει το λαιμό σου. Ναι, όχι, πολύ σημαντικό αυτό και δεν είναι και το χαρακτήρα του Γιώργου. Καλά, ναι, γιατί υπάρχουν κι άλλοι που είναι ατομιστέ. Γενικά μιλάω τώρα που κάποιο μπορεί να το πάρει για την πάρτι του. Το πώ θα χειριστεί κάθε συνεργασία και κάθε επικοινωνία είναι δικό θέμα. Αλλά το να βρει έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει, διότι εδώ μιλάμε για παράνοια. Δηλαδή, μια εμπορική συνεργασία ενός εκδοτικού ομίλου ελληνικού με ένα ξένο επηρεάζει ή η σχέση του εκδοτικού οργανισμού με την όποια Sony επηρεάζει τη σχέση ενός μια εταιρεία με ένα δημοσιογράφο. Είναι παράλογο. Είναι άδικο, ναι. Και κάποια στιγμή, ο Γιώργος που είχε καλή συνεργασία, όπως και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι με τη Sony, λέει ρε παιδιά να μιλήσει, να γνωρίσει τον άνθρωπο και κάπως έτσι ξεκινήσαμε δηλαδή, να έχουμε και συνεργασία με τη Sony ξανά τότε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση γιατί το ξέχασα. Εννοείται ότι ο Παύλος. Είναι και παρουσιαστής μαζί με την Κορίνα την Τηλενιάν στην εκπομπή Game R1 στην Κοσμοτέ TV, έτσι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ταξίδι στο παρελθόν σήμερα. Και σε τι παρελθόν, υπέροχο παρελθόν. Γενικότερα διανύουμε μία περίοδο ρετρολαγνίας. Και σε σειρές και σε ταινίες και σε games και σε κονσόλες και γενικότερα βλέπουμε και παιχνίδια πολλά που βγαίνουν που έχουν αυτό το ρετρο στοιχείο. Και έχουμε εδώ έναν πολύ αγαπημένο συλλέκτη. Λοιπόν, έχουμε φέρει εδώ τον Νίκο Κορέα, γνωστό και ως Console Hunter. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Είναι τιμή μας που είσαι εδώ σήμερα καλά, με όλα αυτά τα καλά. Και ο οποίος, ναι, ο Νίκος δεν ήρθε μόνος του, έφερε ένα σωρό πράγματα. Βασικά του είπαμε να φέρει, να διαλέξει 5 μηχανήματα τα οποία είναι σημείο αναφοράς, είναι συλλεκτικά. Απλά επειδή μαζεύει πάρα πολλά πράγματα, θα μας πει, θα ξεκινήσουμε λίγο να μιλήσουμε, να μας πει για το κανάλι του, για τη δουλειά του, πώς ξεκίνησε όλα αυτά και μετά θα πάμε να δούμε 5 από αυτά τα μηχανήματα, περισσότερα εκ των οποίων έχουν κυκλοφορήσει πριν καν γεννηθεί εδώ το κορίτσι μας. Λοιπόν. Σωστά τα λέει. Ναι, εντάξει, αυτό έχει προκύψει τελευταία. Το ξέρετε, ναι, έχουμε έχει καλές σχέσεις. Εγώ ήμουν πάντα, θα σου πω, ήμουν πάντα και λίγο να κινηθώ και πέραν του παραδοσιακού, διότι ναι, υπάρχει το κοινό το οποίο ασχολείται με αυτά, αλλά εγώ ήμουν από την εποχή πριν πάω στο Game Over, ήμουν και τότε στο Κόντρα. Δηλαδή, ασχολούμαι και με site εκτός. Και στον Καζέτα. Στον Καζέτα είμαι τώρα. Είχα περάσει κάποια στιγμή από τον Καζέτα πιο πριν, μετά πήγα στο SDN και τώρα ξαναγύρισα στον Καζέτα. Είναι θρυλικό ό,τι έχει να κάνει με τα αθλητικά. Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Ξέρεις τι, θυμάμαι όταν. Και την Nike. Ναι, και την Nike. Λοιπόν, αυτό θυμάμαι όταν είχα πάει στο στούντιο που με είχε καλέσει για την εκπομπή στο Game R1. Είχαμε κάνει μια παύση, ξέρω εγώ, εκεί floor manager στείνανε κάποια πράγματα. Και από εκεί, από την άλλη μεριά που ήταν πίσω από τι κάμερε, υπήρχε ένα άλλο τεράστιο video wall που έπαιζε ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι ήταν ΑΕΚ και όλα. Παιδι μου, οπότε έχει αγορά. Πίσω, αλλά τι γίνεται. Είναι σε σημείο, δηλαδή, αν η Κορίνα κάθεται εκεί που κάθεται ο Νίκο, του λέω βάλτε το πίσω. Και κάποια στιγμή τσαντίζει την Κορίνα, μου λέει άσε μου, λέει κάθε φορά με κοιτάζει σαν αλήθωρο. Λέει κοιτάζει, μου λέει κάθε φορά με κοιτάζει. Τυχαίνει φορέ επειδή κάνουμε γυρίσμα Κυριακή απόγευμα και έχει μπάλα εκείνη την ώρα. Και λέω κάτσε να δούμε. Έχω και κανένα δύο τρελού στο ακουστικό που να πάνω που ακούνε. Ένα γκολαϊκάρα και τέτοια φορά. Το θυμάμαι, ήταν επικό δηλαδή. Πέσει να γινόταν και γύρισμα και ο Παύλο θα κάνει κάτι έτσι α πούμε. Ναι, και σε μια φάση κοιτάω και λίγο από εκεί, εντάξει τέλο πάντων. Είχε πολύ πλάκα. Ωραία. Λοιπόν, αφού κάναμε έτσι αυτή μάθαμε λίγο το παρελθόν τους έτσι επικεντρωμένο σε κάποια στρατηγικά σημεία ας πούμε στο timeline τους. Να πούμε τώρα πιο αναλυτικά να ξεκινήσουμε με τα περιοδικά, πώς δηλαδή μετά ξεκινήσατε, πώς μπήκατε έτσι ευτράπελα πράγματα ωραία που θυμάστε, τις μεγάλες κόντρες μεταξύ Game Pro και Games που έχουν γραφτεί πολλά γι' αυτό. Ναι, αλλά το θέμα να τα πείτε εσείς που τα ξέρετε και ορθά, ας πούμε, και όχι ναι, γιατί ακούγεται ο καθένας τη δική ναι, του ναι, παπάτσα. Ναι, ναι. Πώς θέλετε να το ξεκινήσεις, Γιώργο, να έτσι πω, να λίγο, το εγώ, ναι, ότι εγώ ξεκίνησα το... Αφού είχα στείλει το γράμμα που λέγαμε, λοιπόν, που, την επικοινωνία... Ούτε καν email τότε, γράμμα, νομίζω. Ναι, ναι, τηλέφωνα και τα λοιπά. Ναι. Βρήκα το πρώτο μου κείμενο στο Games. Ωραίες, το ωραίες. Οποίο είναι η πατάτα του μήνα, το Petting TV. Το οποίο ήταν, παιδιά, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θυμάμαι, το συζητούσα με τον συγχωρεμένο, τον πρώτο τον Γκρελόνι, τον αρχισυντάκτη του περιοδικού. Μου το στέλνει και κάποια στιγμή μετά από δύο μέρες, ξέρω εγώ, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: ο Μπέρτο, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο μου κείμενο στο Games. Θα είναι... το δείξουμε και σε. Με τον εξή Δεκέμβριο του 98. Πατάτα του μήνα. Θρελική στήλη, πατάτα ναι, του μήνα. Έτσι. Ναι, ναι, απλά σου λέω, είχε έρθει το παιχνίδι εκείνη την περίοδο, δεν θυμάμαι όπου έπαιζα. Και λέω, του λέω ότι πρέπει να το δοκιμάσουμε. Εν τω μεταξύ, θα πω τώρα μια τρομερή σύμπτωση. Ήταν το πρώτο σου κείμενο εδώ, Ναι. Λοιπόν, εγώ μιλάω με τον Ουμπέρτο, να πούμε πρώτα απ' όλα. Ο Ουμπέρτο Γκρελόνι ήταν εξητάκτη του Games από την αρχή μέχρι που έκλεισε το περιοδικό. Και στο Pixel όμως ήταν πριν. Στο ήταν στο Pixel, ναι. Γνωστός του χώρου, σοβαρός άνθρωπος. Θρυλικός. Ναι, ο οποίος χάθηκε πριν από ένα χρόνο, δυστυχώς.
νωρίς, νέος άνθρωπος, είχε κάποια προβλήματα υγείας. Το είχα δει και από δικό σου post που το είχες κάνει public τότε. Ναι. Το δείξα αυτό σε screen. Και εγώ οφείλω να το πω για μια ακόμα φορά, το έχω πει και σε εκπομπές που κάνουμε τότε που είχε χαθεί, ότι ο Μπέρτο με έβαλε εμένα στον χώρο και με εμπιστεύτηκε. Δούλευα από το 97 χωρίς να φαίνομαι, εντάξει, το 98 είναι η πρώτη φορά που εμφανίστηκε το όνομά μου σε περιοδικό. Γι' αυτό λέω ότι είναι σύμπτωση και του Παύλου το πρώτο κείμενο είναι εκεί και εμένα η πρώτη φορά που εμφανίστηκε το όνομά μου. Κατάλαβα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, τέτοια σύμπτωση. Και με εμπιστεύτηκε σαν εξωτερικό συντάκτη μέχρι τότε και πήγαινα ταξίδια στην τότε έκθεση μεγάλη της Ευρώπης, στην ECTS, ήταν η αντίστοιχη E3 στο Λονδίνο. Ναι. Και μετά το 2000. Γενάρη του 2000, με εμπιστεύτηκε ως εσωτερικό συντάκτη και βοηθό του τότε. Μάλιστα. Δηλαδή δεν ήμουν μόνο μέσα στις εκδόσεις του Τερζόπουλου τότε απλά ως συντάκτης, αλλά με εμπιστευόταν σε πάρα πολλά πράγματα. Σε δουλειές δηλαδή, βοηθώ και συντάκτη, να πηγαίνω να βλέπω τις αμμονίες, δηλαδή την προεκτύπωση πριν φύγει για το τυπογραφείο, για τυχόν λάθη, να διορθώνω κείμενα, να το βοηθάω σε πάρα πολλά πράγματα και το χρωστάω πολλά του Ουμπέρτο. Να είναι καλά εκεί που είναι τώρα. Μάλιστα. Το 2000 λοιπόν εγώ ξεκίνησα, μπήκα, άλλαξα και επάγγελμα τελείως γιατί δούλευα σε τελείως διαφορετική δουλειά. Και τώρα που τα ψάχναμε, αυτό είναι το πρώτο τεύχος που είναι το όνομά μου μέσα. 24 Δεκέμβριο του 98. Χίλιες δραχμές. Χίλιες δραχμές, όσοι δεν ξέρετε, οι δραχμές ήταν ένα νόμισμα, αρχαίο νόμισμα, αρχαίο ελληνικό. Είναι 3,5 ευρώ περίπου. Δυνατό νόμισμα τότε. Περίπου 3 ευρώ και 3 ευρώ. Ναι, και τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το πρώτο κείμενο, κάτσε να δω κι εγώ. Θα το ψάξω μετά να μιλάει ο Παύλος για να μην έχει σιγή εδώ πέρα. Okay. Ξεκίνησα λοιπόν το 2000 και ήμουνα μέχρι το 2004, 5 χρόνια. Έμαθα πάρα πολλά εκεί μέσα, πάρα πολλά και από τον Ουμπέρτο και από τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν μέσα και από τον Χρήστο Τερζόπουλο τον εκδότη, ο οποίος ήταν δάσκαλος. Ο Χρήστος Τερζόπουλος, να πούμε εδώ τώρα, ότι ήταν ο άνθρωπος... Μικι Μάους, Μικι Μάους. Εκεί ήταν και μεγάλη διαφορά, έτσι. Δηλαδή το Games έβγαινε από μια μεγάλη εκδοτική εταιρεία που είχε και άλλες εκδόσεις. Αυτό, ναι. Είχε καλύτερη τοποθεσία στο περίπτερο. Είχε καλύτερη επικοινωνία από τα παιδικά περιοδικά. Δηλαδή τράβαγε, αντλούσε κοινό πάντα. Είχε από τα μεγάλη διανομή. Μπράβο. Ναι, όχι, εκτός όταν ήταν παιδί μου, όταν είσαι ένας εκδοτικός οργανισμός, τότε στα περίπτερα έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο που θα μπει το περιοδικό. Ισχύει. Γιατί τώρα, α πούμε. Εντάξει, η διανομή γενικά. Ναι, σε ποια σημεία θα πάει, σε ποιο σημείο θα τοποθετηθεί, γιατί μπορούσε να σου πει όλο ότι το έβαλε σε αυτό το σημείο και για να το βρει πρέπει να σκάβει τρεις ντάνες. Κατάλαβα, ναι. Εμά, α πούμε, η Hyperpress τότε που είχε μετονομαστεί η Delta Graph ήταν εταιρεία η οποία ήταν μόνο με ειδικές εκδόσεις. Οπότε δεν είχε τη δυναμική που είχε ο Τερζόπουλος. Κατάλαβε και πάνω εκεί είχαμε πάντα μονίμως το θέμα ότι το περιοδικό δεν τοποθετούταν σωστά. Σωστά. Τέλος πάντων, και άλλες ιστορίες, αλλά anyway. Και τώρα ξέρετε, επειδή είπες για τον Ουμπέρτο, εγώ η πρώτη μου επαφή με τα video games ήταν μέσω από τις τελευταίες στήλες των πρώτων Αλμανάκο του Τερζόπουλου. Ναι. Όπου εκεί θυμάμαι να γράφει, να διαβάζω τον Ουμπέρτο Γκρελόνη και επίσης θυμάμαι και τον έναν παρουσιαστή από το Mad Games, θυμάμαι όλο τον Θάνο Χάτζο. Α, τον Θοδωρή Ραυτόπουλο. Ο Θοδωρής Ραυτόπουλος ήταν διευθυντής του Games τότε. Και ήταν όμως. Δηλαδή, εγώ αυτό πάντα το πιστεύω, ότι το Games ο περιοδικό ξεκίνησε επειδή. Πίστευα ότι υπήρχε πολύ μεγάλη πλέον ζήτηση και ο κόσμος δίψαγε να διαβάσει το αλμανάκι τις τελευταίες σελίδες με τα video games. Ναι. Πιστεύω ότι τότε ο οίκος αποφάσισε να κάνει ένα standalone δικό του εγχείρημα. Θυμάσαι τον τρίτο παρουσιαστή της εκπομπής. Τρίτο. Τρεις παρουσιαστές και το Mad Games. Δύο θυμάμαι για το Mad Games, να σου πω την αλήθεια. Είναι ο Ραυτόπουλος, είναι ο Χάτζος και ήταν και ο Στάθης ο Καβούκι. Α, ο Καβούκι. Ο οποίος ήταν παρουσιαστής στο ΜΑΤ. Το θυμήθηκα, το Καβούκι. Ήταν στο ΜΑΤ μαζί. Με το Στάθη έχουμε κάνει και ταξίδι για τη Microsoft στην Ισπανία. Ναι. Ο οποίος είχε λυσάξει, ήμασταν μέσα στο αεροπλάνο, προσγειωνόμασταν να ανοίξω για να δω πώς είναι ο Ολυμπιακός. Του λέω ρε φίλε, να ανοίξω το κινητό, λέω να τρελαθούμε στο αεροπλάνο. Τέλος πάντων, πολλές ιστορίες. Αν βρήκες τον τίτλο του παιχνιδιού, γράψε μας τη διεύθυνση. Φραγκοφυσιάς 7, ταχυδρομικός κώδικας 15125 Μαρούση για την εκπομπή Mad Games. Ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που βλέπεις μπροστά σου. Μπορείς όμως, αν θέλεις, να τηλεφωνήσεις γρήγορα μέχρι το τέλος εκπομπής στο 6665-669. Δεν ξέρω αν έχεις ολοκληρώσει και μετά για να σου πω τα... Βρήκα το πρώτο κείμενο που έχει το όνομά μου πάνω. R-Types. Προϋπήρχαν βέβαια και άλλα, αλλά χωρίς το όνομά μου. R-Types, ναι. Για το πρώτο PlayStation. Που είναι το collection, νομίζω το 1 και το 2 μέσα, έτσι. Ναι. Και έχει βαθμό 71. Εντάξει, εμένα έχει 26 το άλλο. Τι να μιλήσουμε τώρα για τα περιοδικά, να μιλήσουμε για τις... Ωραίες εποχές, έτσι. Σαφώς και μας λείπουνε.
Και δεν ξέρω αν γνώριζες και η τελευταία προσπάθεια που είχε για περιοδικό το Grid. Λογικά το γνωρίζεις. Ναι, 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 βεβαίως. Ο Παύλος με έβαλε και στο περιοδικό τότε για να γράφω τη στήλη των ρετρό. Εντάξει, σίγουρα λείπει από τον κόσμο πλέον περιοδικό, αλλά θα σου πω. Είναι ανάμνηση. Να σου πω τι γίνεται. Ναι. Το Grid ήταν από το πουθενά έσκασε ότι παιδιά πάνε βγαίνει ένα περιοδικό. Για μένα το κακό ήταν ότι θα έπρεπε να έχει στηθεί διαφορετικά η ομάδα, αλλά επειδή και εγώ δεν ήμουν από την αρχή στο περιοδικό, mm-hmm. υπήρξε κάποια ομάδα την οποία προσπαθήσαμε να πορευτούμε μαζί. Επειδή τέλος πάντων είναι καλή ευκαιρία για να το κλείσουμε αυτό, γιατί υπόθηκαν και κάποια πράγματα και γράφτηκαν και δυστυχώς γράφονται και ο καθένας λέει την ηλικιότητά του και δεν δίνει και ρεύμα σε κανένα. Επειδή ναι, διάβασα μέχρι και ότι από κάποιον τραγέλαφο τύπο, ο οποίος έλεγε ότι εγώ είδα το πλοίο να βουλιάζει και το φόρτωσα το περιοδικό στον Παύλο τον Κρούστη και έφυγα. Να πω απλά ότι εγώ κάποια στιγμή το περιοδικό έφυγε γιατί δεν γινόταν. Δηλαδή υπήρχαν βασικά πράγματα στα οποία διαφωνούσαμε. Mm-hmm. Δεν υπήρχε και η οικονομική δυνατότητα να στηριχτεί μια ομάδα με το budget το οποίο απαιτούταν. Οπότε ναι. Κάποια στιγμή είπαμε και με τον εκδότη, λέμε εντάξει, σταματάμε, δεν υπάρχει κάθεμα. Και ξαφνικά εκεί που ήταν αρχισυντάκτης ο Νικήτας ο Καβουκλής, τον έφυγε εγώ στο Eternity αρχισυντάκτη τώρα. Δεν τα βρήκανε και εκείνη και ξαφνικά αν μαθαίνω από τρίτον ότι έχει βρει αρχισυντάκτη ο εκδότης χωρίς καν να έχουμε μιλήσει. Τότε εγώ ήμουν σύμβουλος έκδοσης. Ναι. Τέλος πάντων λέω ότι δεν υπάρχει λόγος να καθόμαστε χαλάμε τις καρδιές μας, να κάθομαι τώρα εγώ να κάνω τη γλάστρα, δεν υπάρχει νόημα. Και έτσι εγώ αποφάσισα και αποχώρησα. Δεν είχα καμία σχέση με το. Δηλαδή το ότι ο Παύλος ανέλαβε το περιοδικό, εγώ το έμαθα αφού είχαν συμφωνήσει. Οπότε δεν έχω καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, δεν προλάβανε και εγώ γιατί τότε ήμασταν και στα full με την εκπομπή. Οπότε λέω δεν υπάρχει λόγο. Ναι. Σταματάμε, καλή καρδιά, no problem, δεν έγινε κάτι. Απλά ναι. Το λέω γιατί σου λέω επειδή διάβασα κάτι που γράφτηκε. Λέω ρε παιδιά, εντάξει τώρα, μην πλάθουμε και ιστορίες τώρα και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε παντού ίντρικα γιατί δεν υπάρχει ίντρικα. Φαντασιολογικά. Όχι, το λέω μερικοί ζουν από αυτό, ρε φίλε. Ναι, ναι, έχουμε αντιμετωπίσει και με τον Γιώργο καταστάσεις, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν μονίμως σε εβδομαδιαία βάση να μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Σε προσωπικό επίπεδο, σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι λίγο η ασυδοσία του ίντρικα ότι μπαίνω και λέω τη βλακεία μου ανώνυμα, επώνυμα, οτιδήποτε. Γιατί έτσι. Εντάξει, ρε φίλε, δεν γίνεται. Αυτή και είναι διαφορετική εποχή, ας πούμε, με την εποχή των περιοδικών. Δηλαδή και σε επίπεδο συντάκτη. Και σε επίπεδο, εδώ συνάδελφος, ας πούμε, μπήκε και έγραφε κάποια στιγμή ότι έκανε, έρανε αυτός και εκεί. Λέω ρε παιδιά, με ποια βάση λέω βγαίνετε και λέτε τις πατάτες, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, κρίμα το Θεό. Εδώ, σε αυτή την εποχή των περιοδικών, εγώ αυτό που θα σου πω είναι ότι πρώτον, αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι υπήρχε τεράστιο σεβασμός προς τους ανθρώπους που βρήκαμε στα περιοδικά. Mm-hmm. Εμένα δηλαδή στα περιοδικά με έβαλε στο Pixel ο Σπύρος ο Παράσχης, ο οποίος κάποια στιγμή τον βρήκα στο Facebook, αλλά δεν έχουμε μιλήσει από τότε. Και ο άνθρωπος ο οποίος εμένα μου βοήθησε πάρα πολύ είναι ο Νίκος Ελευθεριάνος, ο οποίος είναι καθηγητής από όσο θυμάμαι, δηλαδή τελευταία χρόνια. Τον είχα στην αρχή στο Eternity, με βοήθησε λίγο. Καθηγητής πληροφορικής. Πληροφορικής νομίζω ήταν. Ο Νίκος ασχολούταν μετά. Έχω καιρό να μιλήσω μαζί του, είναι αλήθεια και είναι καλή ευκαιρία να το προσπαθήσω. Έχα δουλέψει. Κάτι μου λέει το. Πολύ καλό. Ο Νίκος ήταν ο. Τι. Με τον Terminator τον Nickname έγραφε στο GamePro. Ήταν αρχισυντάκτης για πολλά χρόνια, ο οποίος ο Νίκος, ας πούμε, εγώ όταν τον γνώρισα. Δεν είχαμε και τεράστια διαφορά ηλικίας. Άρα, φίλε, λες ότι είναι ο διευθυντής του περιοδικού ο αρχισυντάκτης. Τον σέβομαι, τον ακούω. Ναι, ναι, ναι. Και να διαφωνώ με κάποιον σε αυτή την εποχή που ήμασταν εδώ πέρα. Ναι, ήταν άλλες εποχές, εντάξει. Να σου πω κάτι. Σίγουρα. Εγώ με τους διευθυντάδες, ας πούμε, τώρα μετά από χρόνια που βλέπω αυτούς που είχα και στο marketing και τον εκδότη και τους ανθρώπους που τρέχαν το περιοδικό, σήμερα δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ. Σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Και τότε διαφωνούσαμε πράγματα. Αλλά, ρε φίλε, υπήρχε ένα σεβασμός. Και υπήρχε ένα σεβασμός και από το κοινό. Δεν σου λέω ότι. Περιμένω οποιοδήποτε με δει να γράφω κάτι να πει «Α, είσαι ο Θεός, το λες γιατί είναι έτσι». Αλλά ρε φίλε, μίλα λίγο πολιτισμένα. Αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει πλέον στην επικοινωνία, στα site και στην επικοινωνία, στα social και παντού, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί ο κόσμος, δεν ξέρω πραγματικά σου λέω και με στεναχωρεί το ότι οι άνθρωποι επενδύουν στο κομμάτι της τοξικότητας. Γι' αυτό και λέω ρε παιδιά, τώρα να κάτσω τώρα να ανοίξω κουβέντα. Με τον κάθε τύπο ο οποίος ανοίγει ένα προφίλ και μπαίνει και γράφει την βλακεία του, ας πούμε. Ναι, αυτό ναι. Συμβαίνει διότι βλέπουν κάποιοι ότι σε κάποια επίπεδα αυτό λειτουργεί. Φέρνει κόσμο γιατί ναι. Αυτό είναι ένα ιδίωμα, μια κατάσταση την οποία τη ζούμε και στην τηλεόραση, ας πούμε. Το τσομπολιό και τα λοιπά δημιουργεί ίντριγκα, υπάρχει κόσμος που θέλει να βλέπει από την κλειδαρότρυπα και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Βλέποντας λοιπόν κάποιοι ότι κάποιοι άλλοι έχουν τραβήξει κόσμο, έχουν πάρει κλικς, έχουν σχολιασμό και τα λοιπά, επενδύουν μετά σε αυτή την τοξικότητα, σε αυτό το πράγμα το οποίο είναι πολύ σκληρό, είναι πολύ άσχημο και πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι πίσω από το όνομα που σχολιάζουν ή λένε κάτι υπάρχει ένας άνθρωπος με μια οικογένεια που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά να ζει στην οικογένειά του οτιδήποτε. Εννοείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις το αλάθητο. Ότι δεν πρέπει να δεχτείς κριτική, δεν πρέπει ο άλλος
είτε να πει εγώ δεν τον ξαναδιαβάζω αυτόν, δεν τον ξαναβλέπω αυτόν, γιατί διαφωνώ, γιατί πιστεύω ότι είναι έτσι, γιατί πιστεύω ότι είναι αλλιώς. Ναι, ναι, ναι. Είναι άλλο πράγμα αυτό, άλλο πράγμα να εντοπίζεις το λάθος και το ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτόν, και άλλο να είσαι τοξικός άνθρωπος ναι. και να θες να κάνεις πραγματικά κακό σε κάποιον. Βέβαια. Δυστυχώς αυτό, εμείς το έχουμε ζήσει κατά καιρούς αυτό με τον Παύλο και παλιότερα και σε γενικευμένο επίπεδο και σε, από πρόσωπα, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κατά κόρον γενικώς στο, ναι, στα ναι. social αυτή τη στιγμή. Ναι, έχουμε, έχουμε κάνει και ένα μυθικό με τον Γιώργο, υπήρχε ένας ανταγωνιστής τότε του, του Game Over, ναι. με τον οποίο εγώ μιλούσα κάποια στιγμή, με έπαιρνε τηλέφωνο. Okay. Και έχει τύχει να είμαστε στο σπίτι του Γιώργου και να έχουμε βάλει ανοιχτή κλίση. Δεν ήξερα ότι είναι ο Γιώργος, ότι είμαι στο σπίτι του Γιώργου. Και άρχισε και έλεγε πράγματα για το Game Over και για τον Γιώργο. Και ο Γιώργος αυτό κάποια στιγμή είχε δακρύσει από τα γυαλιά. Τι πιέτε κάτω, είμαστε στο σπίτι του. Και λέμε ρε παιδιά του, εγώ εντάξει, το έλεγα εντάξει, 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 okay, ναι, 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 εντάξει, τι να πει τώρα. Ναι, 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 εντάξει. Είναι, αυτή, αυτό ήταν λίγο πιο αθώα περίπτωση okay. στο, στο, στην τοξικότητα προς τους υπολείπους. Αλλά έχουμε, ότι έχουμε περάσει περιόδους τις οποίες ας πούμε έχουμε διαβάσει και έχουμε δει πράγματα για μας τα οποία ήταν. Τι να σου πω τώρα, να σου πω τώρα ιστορία, ότι εγώ είμαι στην Ιθρή και ήμασταν σε μια πολύ έντονη διαμάχη με κάποιον και να, να πλακωνόμαστε με κάτι εξώδικα, με κάτι τέτοια και να είμαι στο gate να επιβιβαστώ από το Los Angeles για να γυρίζω και να κάθομαι να σβήνω πράγματα στο site και στο YouTube και στα social. Oh. Μιλάμε για αρρώστια έτσι. Να. Μιλάμε για αρρώστια και πρόσεξε, το έκανε τότε αυτό το πράγμα γιατί ήξερε ότι είμαι στην Αμερική. Εκεί καταλαβαίνει ότι ο άλλο έχει πρόβλημα στον εγκέφαλο όταν το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι σε φάση ότι έχω μία διαφωνία ναι. με κάποιον και θέλω να αντιλήσω, είναι ότι θέλω να του κάνω κακό. Θες να κάνει κακό, ναι, να χαλάσει ψυχολογία. Δηλαδή, κακό άνθρωπο, ρε παιδί μου. Έτσι, εντάξει, ευτυχώ με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουμε καταφέρει αυτού του ανθρώπου να του κρατήσουμε μακριά. Και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει. Μάλιστα. Να κάνουμε ένα backtrack λοιπόν πίσω πάλι στο περιοδικό Games. Γιώργο, αυτή η εμπειρία που αποκόμισε από το Games ήταν α πούμε ένα μεγάλο σχολείο για τη μετέπειτα εξέλιξή σου. Ήταν μεγάλο σχολείο σε πολλαπλά επίπεδα. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα με έκανε καλύτερο στον τρόπο που, μπορώ, που προσπαθώ να εκφραστώ και να γράψω κείμενα. Δηλαδή και από τον Ουμπέρτο mm-hmm. που πήρα κατευθυντήριες γραμμές και από τον Χρήστο Τερζόπουλο mm-hmm. για τα σωστά ελληνικά και κυρίως το σεβασμό προς τον αναγνώστη. Δηλαδή να γράφεις αυτό που πιστεύεις δίνοντας ένα κείμενο mm-hmm. το οποίο πρέπει να είναι σωστά δομημένο με όσο το δυνατόν καλύτερα ελληνικά γνωρίζεις. Ναι. Έτσι, εγώ δεν είμαι καθηγητής, εγώ είμαι φιλόλογος, αλλά προσπαθώ. Αυτό ακριβώς, ναι. Γιατί του δείχνεις τον αναγνώστη σεβασμό όταν γράφεις σωστά. Καλά, εννοείται ότι πρέπει να δείχνεις σεβασμό γράφοντας αλήθειες και αυτό που νιώθεις και αυτό που. Ναι, ναι. Το δικό σου κομμάτι. Ναι, ναι. Ναι. Με την ειλικρίνεια που mm-hmm. μπορείς να δώσεις, ας πούμε, ένα κείμενο. Από εκεί και πέρα, με σωστά ελληνικά, με καλή γλώσσα, ώστε δείχνοντας στον άλλον ότι εγώ γράφω κάτι, όχι για να ικανοποιήσω κάποια δική μου έτσι, διάθεση, ένα εγώ, ναι. αλλά γιατί το αγαπώ αυτό που κάνω και θέλω να σου μεταφέρω αυτά που έχω στο μυαλό μου και την εμπειρία που αποκόμισα από μια έκθεση, από ένα παιχνίδι, μια άποψη που έχω για την αγορά αυτή, για τη βιομηχανία, οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Ωραία. Ήταν σχολείο. Σε αυτό το επίπεδο mm-hmm. ήταν σχολείο στον τρόπο που κινείται η βιομηχανία ναι. γιατί έτσι ξεκίνησα να πηγαίνω σε εκθέσεις, να μιλάω με δημιουργούς παιχνιδιών, να γνωρίζω ανθρώπους εδώ από την αγορά, από την εγχώρια, τους διανομείς, τους mm-hmm. αντιπροσώπους. Ήταν μεγάλο σχολείο το Games σε πάρα πολλά επίπεδα και το θυμάμαι με πολύ χαρά όλο αυτό το πράγμα. Γιατί η όλη διαδικασία, αυτό που σήμερα το βλέπουμε καμιά φορά σε ταινίες, τα νέα παιδιά μάλλον. Δεν θα το ζήσουν ποτέ αυτό. Mm-hmm. Την όλη φάση του ότι στείνω ένα περιοδικό, γράφω ένα κείμενο, μαζεύω τις εικόνες, πηγαίνω στο δημιουργικό, κάθομαι με την γραφίστρια να στήσουμε τη σελίδα, δεν μου αρέσει αυτό να το κάνω, να το αλλάξουμε, ναι. τι εξώφυλλο θα βάλουμε, πού θα μπουν τα λογότυπα στο εξώφυλλο, να πάω στο τυπογραφείο, να δω τις αμμονίες, όλο αυτό το πράγμα. Okay. Να έρχεται το τεύχος μόλις τυπώθηκε με αγωνία να το περιμένεις ναι, ναι. να δεις. Πώς είναι, πώς θα πάει το τεύχος, πόσο θα πουλήσει. Και κλασικά ανοίγεις και πετυχαίνεις λάθος. Ναι, δεν το κλασικό αυτό. Κλασικά ανοίγεις και λες, όχι ρε, πώς πουλήσει αυτό. Τι γίνεται. Στάνταρ αυτό. Ναι, ναι. Αν θα πουλήσει καλά, αν θα το δεχτεί καλά ο κόσμος, να έρθει η αλληλογραφία μετά από 15-20 μέρες, να δεις τι ζητάει ο κόσμος, τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε. Ωραία πράγματα, ωραίες εποχές. Βέβαια, αυτό το έχεις και τώρα με την αμεσότητα του ίντερνετ. Αλλά ήταν μια εποχή πάρα πολύ ωραία που την έτσι αναπολώ με νοσταλγία. Ήταν σχολείο το περιοδικό
Πέρασα και, και δύσκολα και άσχημα, πέρασα όμως κυρίως καλά. Φαντάζομαι, ναι, ναι, ναι. Και όταν έκρινα ότι και εγώ ήμουν έτοιμος ως άνθρωπος πάνω απ' όλα και ως επαγγελματίας, αλλά και ότι οι εποχές άλλαζαν, γιατί εγώ έφυγα από το περιοδικό λίγο πριν γίνει το ξέσπασμα του ίντερνετ. Ο Μπέρτο μου είχε πει τότε, μάλιστα, φοβάμαι ότι θα μείνεις χωρίς δουλειά, γιατί ο Μπέρτο ακόμα πίστευε στα περιοδικά τότε. Πίστευε, okay, ναι. Και μου λέει, γιατί με αγαπούσε πολύ, και μου λέει, φοβάμαι ότι θα μείνεις χωρίς δουλειά, γιατί δεν είχε γίνει μετάβαση ακόμα. Και του λέω, τι να σου πω, Ρομπέρτο, σε ευχαριστώ, γιατί θα δοκιμάσω. Και τελικά βγήκε. Δηλαδή πρόλαβα λίγο τις εξελίξεις πριν γίνει το γύρισμα. Και με, πόσα χρόνια μετά, 3 χρόνια έκλεισε το Games, έτσι. Ναι, 2-3 χρόνια έκλεισε. Ναι. Και νομίζω πριν κάνεις το site, έβγαλες πρώτα το περιοδικό, αυτό το Fanzine. Αυτό το περιοδικό είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Το οποίο είναι και πολύ σπάνιο και γι' αυτό σου ζήτησα αν το θα το αλλάξουμε. Αυτό το περιοδικό δεν ήταν. Δεν βγήκε ποτέ για να κυκλοφορήσει ως περιοδικό. Ναι. Ήταν μια περίεργη κατάσταση διαφημιστικό και έντυπο ταυτόχρονα. Δηλαδή ήταν και, είχε και διαφημιστικό ρόλο για κάποια προϊόντα της Διονύκ τότε της αντιπροσωπείας, αλλά ταυτόχρονα και ως προωθητικό μέσο για το site που ερχόταν. Το site ακόμα δεν υπήρχε. Έτσι. Κοίτα εγώ τι έχω. Power στην Διονύκ. Τα έχω όλα από μικρός αυτά. Τώρα, αυτό το νομίζω πρέπει να το έχω πάρει την Games Festival αυτό. Αυτά τώρα είναι αρχεία λίγο που δεν ξέρω. Δηλαδή δεν τα έχουν πολύ. Έχει τιμοκατάλογο προϊόντων εδώ που ήταν. Αυτό το δίνουν σε καταστήματα νομίζω. Σε καταστήματα. Αν θυμάμαι καλά, ή το έχω πάρει το Software Center ή από την Games Festival που κάπου εδώ. Αυτό είναι από. Αυτό είναι τιμοκατάλογος που έδιναν. Η εταιρεία, η που έδινε η Dionic. Με τα παιχνίδια της εποχής πρέπει να τα παιχνίδια και τιμή χοντρικής. Είναι ο τιμοκατάλογος που δίνει στα καταστήματα για να διαλέξουν ποια προϊόντα θέλουν να βάλουν στα ράφια τους. Ναι. Αρχείο, ωραίο αυτό. Πιστεύεις ότι πήγε πριν να το είχα βρει στην Games Festival ή να το έχω πάρει στο Software? Όχι. Αυτό επειδή είναι εσωτερικό έγγραφο. Μπορεί να το έχει αυτό πράγμα. Ναι. Εσωτερικό έγγραφο είναι αυτό, γιατί έχει τιμές χοντρικής μέσα. Αυτό το έχει πάρει από κατάστημα σίγουρα. Κατάστημα. Δεν ήταν δηλαδή προ. Δεν το έπαιρνε κόσμος αυτό. Να το δείξουμε και εδώ. Games Festival. Games Festival. Πήγα στην πρώτη. Και το έχω από τότε. Ήσουν στην πρώτη. Ναι, ήμουν σε όλα. Δύο είχαν γίνει, τρία. Τρία είχαν γίνει, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Κοίτα, εγώ σίγουρα. Στο εμπορικό κέντρο στην Κηφισίας, επάνω και στο Αμπελόκηπους, εγώ ήμουν σίγουρα στο πρώτο. Να μπορώ να το θυμηθώ. Δύο πρέπει να είχαν γίνει. Δύο. Ξέρω ότι σίγουρα έγιναν δύο. 98-99. Δεν ξέρω αν ακυρώθηκε μετά κάποια. Είχαν γίνει και ακυρώθηκε σίγουρα. Στο λέω το θυμάμαι γιατί το συζητούσαμε πριν ξεκινήσουμε την εγγραφή. Ναι. Είχαν ανακοινώσει τότε στο περιοδικό, το θυμάμαι και το είχα δει δηλαδή, επειδή τα παίρναμε τα περιοδικά όλα. Ναι. Και είχα δει και λέω δεν γίνεται να κάνουν, παιδιά. Δεν υπάρχει. Και το είχαν ανακοινώσει νομίζω τότε να το κάνουν στα κτίρια στην Φραγκοκλησιά. Ναι. Την έκθεση. Στο Τερζόπουλου. Μπράβο, στα γραφεία του Τερζόπουλου. Δίπλα από το παλιό Village. Αυτή τη μαθήτα από μικρό στην Ελλάδα. Δίπλα από το παλιά Village και δίπλα από Κωστόπουλου τα περιοδικά. Δεν ήταν εκεί. Η Μάκο δίπλα, δεν ήταν. Όχι, η Μάκο ήταν. Ο Κωστόπουλος είναι στη Μαρίνα Αντίπα, νομίζω. Όχι, το έχει το στο τέλο. Μετά το κύριο του. Όχι, ρε, ο Κωστόπουλος στα περιοδικά του ήταν στη Φραγκοκλησία δίπλα στο Village. Στην αρχή. Ναι, τότε εκείνη την περίοδο και είχαν ανακοινώσει ότι θα το κάνουν στη Φραγκοκλησία και το κτίριο δεν ήταν έτοιμο. Επειδή εγώ δηλαδή είχε να πάω σινεμά και λέω και, ήταν, και πήγα και τραβούσα φωτογραφίες από το κτίριο. Είχα πάει ένα απόγευμα και λέω δεν γίνεται. Εγώ θα τι έχω αυτές τις φωτογραφίες για απόδειξη ότι δεν πρόκειται να κάνουν event, ρε φίλε. Δεν το έχουν ανακοινώσει και είναι μούφα. Δεν τι κάναμε τίποτα φωτογραφίες, αλλά του λέω ξέρεις. Το θυμάμαι ακόμα το τελευταίο που είχαμε γίνει. Ναι, είχαν γίνει δύο, είχα πάει. Ήταν μια προσπάθεια δημιουργία. Ενός event, έκθεσης, ενός φεστιβάλ για να αναθερμανθεί, μάλλον για να δημιουργηθεί, όχι να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον στο ελληνικό κοινό για κάτι τέτοιο. Γιατί πριν δεν υπήρχε. Αλλά δεν, ναι, δεν υπήρχε. Ναι. Μόνο δηλαδή η Τότσου που το συζητήσαμε και στο περασμένο το πρώτο επεισόδιο. Νομίζω ήταν και το PC Master κάποια τέτοια. Ήταν κάποια μικρά events που γινόντουσαν. Grand Prix. Αλλά ήταν όμως σε μικρή κλίμακα. Εντάξει, ήταν επεισάδικο έτσι. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Θυμάμαι εγώ την πρώτη αυτή και μοναδική που πήγα με τον πατέρα μου. Θυμάμαι χάος. Δηλαδή άπειρος κόσμος. Πολλά στα φέστιβαλ λες. Ναι, στην ναι πρώτη, είχε πάει καλά. Το πρώτο είχε πάει πολύ καλά. Θυμάμαι τη σακούλα με κάποια δωράκια, κάτι demo θυμάμαι του PlayStation Magazine. Ναι. Εν τω μεταξύ, θέλετε να φέρω, έχω και PlayStation Magazine μέσα. Όλα τα έχω. Καταρχήν να σου πω, Γιώργο, αν δεν το ξέρεις, ο Παύλος νομίζω το ξέρει. Έχω όλα τα ελληνικά κονσολάδικα gaming περιοδικά. Ναι. Όλα. Αυτά που εκτός από ένα. Εκτός από ένα. Το Game Over GR. Εγώ φταίω γι' αυτό. Και δεν έλα, θα το βρει. Δεσμεύτηκε ότι θα το βρει. Το έχω στην αποθήκη. Και το Game στο 0 που είναι πιλωτικό στο μόνο του PC. Και αυτό πρέπει να το έχω. Ναι. Θα στα φέρω αυτά. Το... Και αυτό είναι δέσμευση. Ευχαριστώ. Που έλεγε ένα πολιτικό κάποτε. Ευχαριστώ. Το περιοδικό αυτό, γιατί δεν ολοκλήρωσα προηγουμένως, ήταν λοιπόν
μία έμεση διαφήμιση των προϊόντων της Διονίκ τότε και του site που ήταν ακόμα όμως στα σκαριά. Δηλαδή, εγώ πήγα τον Ιανουάριο του 2005, προσλήφθηκα από την Atcom, γιατί με την Atcom και τον Κώστα Θεοτοκά ξεκίνησαμε, αυτά πρέπει να τα λέμε. Ο Κώστας Θεοτοκάς είναι ο άνθρωπος που είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Atcom και μαζί με αυτόν στήσαμε την πρώτη μορφή του Game Over, εκεί ξεκίνησαν όλα, Γενάρη του 2005 και το Μάρτιο του 2005 βγήκε στον αέρα το site. Κατάλαβα. 2000, πω. Τότε βέβαια η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα κάνει ένα drifting, είχα σταματήσει από κονσολάρια περιοδικά και PC Master, γιατί το γύρισα σε άλλο είδους τύπου, δηλαδή περιοδικά οι μηχανές τότε 0300 και όλα αυτά. Τα έχασα και μετά θυμάμαι έτσι να βλέπω να μου σκάνε από cookies το Game Over GR και έμπαινα και θυμάμαι έτσι παιχνίδια της εποχής τότε, PlayStation 2 πολύ. Θυμάμαι καταρχήν και στο Game Over το περιοδικά και ήταν το... Τον Hawk Pro Skater νομίζω, εξώφυλλο. Είναι ένα skater. Ναι. Ήταν το μεταβατικό στάδιο. Το transition, για αυτό το επικό. Κάτι έτσι που θες να μοιραστείς με την ενασχόλησή στο games πριν να περάσουμε στο Παύλο, κάτι που σου έχει μείνει, κάποια καλή στιγμή, κάποια κακή στιγμή, πότε ήταν η πιο δυνατή χρονιά του games, πόσα φύλλα καταρχήν, το πιο σημαντικό, αν θυμάσαι, έκδιδε το games. Δεν θέλω να πω ψέματα, θυμάμαι όμως ότι έδινε μεταξύ, αναλόγως το μήνα και αναλόγως το εξώφυλλο, θυμάμαι πολύ καλά, οπότε βάζαμε. Δούλευε δηλαδή το εξώφυλλο πολύ τότε. Το εξώφυλλο. Όποτε βάζαμε Λάρα, πουλάγαμε πολύ. Όποτε βάζαμε. Σκληροπυρηνικά τέτοια. Ναι. Αυτοκίνητα πήγαινε άπατο, παιδιά. Ναι. Έπαιζε ρόλο δηλαδή το εξώφυλλο. Η Λάρα πουλούσε πολύ. Κάτι τέτοια πουλούσαν. Metal Gear κλπ. Όποτε βάζαμε, παιδιά, αυτοκίνητο ή κάτι τέτοιο. Star Wars, ναι. Δεν πήγαινε Χριστό. Okay. Μεταξύ 15 και 20 χιλιάδων θυμάμαι, καμιά φορά και περισσότερο, καμιά φορά λιγότερο. Και 25 νομίζω, δεν θέλω να πω ψέματα τώρα, αλλά νομίζω ότι ο Μπέρτο είχε πει και ο Θοδωρής ο Ραυτόπουλος, ο διευθυντής που ξέρει καλύτερα τα νούμερα, έδινε κάποιες καλές χρονιές, ειδικά γιορτές, ειδικά αν είχε καινούριο Tomb Raider, ναι. Αν είχε τέτοια παιχνίδια, αν είχε δυνατές κυκλοφορίες. Ναι. Πήγαινε καλά το περιοδικό. Πήγαινε καλά. Γενικά, δηλαδή, είναι αυτό που ο Παύλος, ότι είχε καλή θέση στο ράφι, είχε καλή διανομή. Είχε διανομή γρήγορα σε όλη την Ελλάδα. Η εκδόση Τριζόπουλου ήταν. Ναι, ήταν πανελλαδικό δίκτυο. Δηλαδή, το Games έβγαινε στην Αθήνα σήμερα, στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Okay. Έτσι, την επόμενη μέρα μπορεί στην επαρχία, αλλά την επόμενη μέρα. Και το βρίσκεις παντού στην Ελλάδα. Ναι. Πιστεύεις ότι το Games βγήκε για να χτυπήσει το Game Pro τότε? Υπήρχε δηλαδή σαν διάθεση από όσο ξέρεις από τους παλιότερους ότι ήταν η εξέλιξη αυτή που είπαμε και πιο πριν από το Αλμανάκο να δώσει κάτι πιο σοβαρό? Όχι, νομίζω, δεν νομίζω ότι είχαν τέτοιο στόχο. Νομίζω ότι επειδή ήταν ο Μπέρτο που είχε την εμπειρία από το Pixel, δημιουργήθηκε ένα νέο κύμα ενδιαφέροντος στην Ελλάδα από το PlayStation. Ναι, βέβαια. Νομίζω μεγάλο μπαμ. Ότι το Games δημιουργήθηκε λόγω PlayStation. Όχι λόγω Game Pro. Ναι. Δημιουργήθηκε λόγω PlayStation. Δηλαδή, ο Μπέρτο και τα υπόλοιπα άτομα που ήταν τότε, και ο Στεφάνος Παπηλίδης βεβαίως, πρέπει να το λέμε αυτό. Και αυτό το όνομα το θυμάμαι. Ναι. Έκριναν ότι ο Μπέρτο κυρίως και ο Χρήστος Τριζόπουλος, ο εκδότης, ότι δημιουργήθηκε ένα pool που λέμε στα ελληνικά, μια δεξαμενή αναγνωστικού κοινού, που ήταν μικρό σε ηλικία και μεγάλο εκείνη την περίοδο, δηλαδή από το Αλμανάκο και τα Mickey Mouse εκεί, 14, 15, 16 ετών, πηγαίναν στην εφηβεία. Σωστό. Το πρώτο PlayStation στόχευσε ξεκάθαρα προς το Radical της εποχής 17, 20, 22, 25. Οπότε δημιουργήθηκε ένα κενό που έπρεπε να καλυφθεί κάπως. Υπήρχε το Game Pro, το Pixel δεν υπήρχε το Pixel NG. Και ήρθε το Games και να κλείσει το συγκεκριμένο κενό. Και εμπορικά υπήρχε νόημα. Γιατί υπήρχαν πολλές εταιρείες τότε, δηλαδή βάζανε διαφημίσεις ή αλυσίδες. Σε τη ράμα, One Way. Ναι, μα θυμάσαι τώρα αλυσίδες. Δηλαδή, άμα δείτε, έχω πάρα πολλά. Καταρχήν, αυτά σου ήταν μέσα σε games. Ναι, τώρα, ναι πρόσεξε, αυτά είναι διαφημιστικά. Αυτά πρόσεξε να δεις τώρα. Game Buster κατάστημα. Ναι. Αυτά, ας πούμε, τα πληρώνανε οι διαφημιστές. Οπότε ήταν έξτρα έσοδα. Ναι. Αρχαίο, City Media, Παύλο. City Media, να πούμε ότι είναι από τις ιστορικότερες. Ναι, τώρα αυτά μιλάμε.
συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους της CD Media και με κάποια πρόσωπα που είναι ακόμα στη CD Media, ναι, από τη δεκαετία του 90. Ναι, ναι. Ναι. Και αυτό μέσα σε, αυτό το έχω μέσα σε Game Pro, δεν ξέρω αν στο Παύλο λέει κάτι, την εποχή PlayStation 2 Dreamcast. Matrix. Εν τω μεταξύ, αυτό που θυμόμαστε πάρα πολύ έτσι, με μια όμορφη ανάμνηση είναι το περιοδικό Games. Έβαλε πολύ την αφίσα, ναι, στο concept. Αυτές είναι πολλές παιδικές. Μας άρεσε αυτό πάρα πολύ. Καλά, αυτή η Duke Nukem Time to Kill κοσμούσε το δωμάτιό μου έφηβος πάρα πολύ. Δηλαδή τις έχω όλες καθυλωμένες πλέον. Αλλά ο Μπέρτο το ήθελε αυτό και μας άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ναι, μας άρεσαν πολύ. Είχαν κόστος βέβαια, αλλά μας άρεσαν πολύ. Αυτό όντως δηλαδή επιβαρύναν το περιοδικό. Ναι, αφήνες, ναι. Ναι, και είναι πολλά πράγματα. Είναι κόστος. Το πόσα χρώματα θα έχει το εξώφυλλο. Και το Game Pro όπως ναι, εντάξει, ήταν εύκολο, να σου πω κάτι, ήταν εύκολο τυράκι να πουλήσεις ότι δίνεις και το κάτι έξτρα. Αυτό ήταν διαφημιστικό νομίζω από αυτού, Ναι, να το ανοίξουμε. Πρέπει να ήμουν εγώ εκεί. Μιας και το λέμε. Ναι. Ναι, είχαμε βάλει. Αυτό ήταν το διαφημιστικό του τέτοιου νομίζω, του παγωτού του συγκεκριμένου. 4x4, έχω δει τα ημερολόγια, Παύλο. Δεν ξέρω αν τα ξέρω. Ναι, τα θυμάμαι. Εντάξει, θα περάσουμε σε ένα μετά στα Game Pro τα κομμάτια. Με την κόντρα μετά που δημιουργήθηκε με το Game Pro, έτσι, δηλαδή η δικιά σου οπτική γωνία, ποια πιστεύεις ότι είναι, ήταν πιο πολύ φτιαχτή, ήταν χαβαλές, ήταν όντως. Κοίτα. Το beef αυτό ήταν εικονικό. Εγώ δεν το είδα ποτέ. Ο Παύλος ξέρει πολύ καλά ότι εγώ δεν συμμετέχω μάλλον γενικότερα, mm-hmm. Ούτε συμμετέχω εύκολα σε beefs και σε τέτοια. Είμαι λίγο απ' έξω. Mm-hmm. Το ξέρει καλά. Και πολλές φορές με παίρνει τηλέφωνο και με ενημερώνει για beefs. Γιατί εγώ είμαι λίγο στις σκιές σε αυτά τα θέματα. Και εμένα έτσι μου κάνουν, με ενημερώνουν. Ναι, έμαθα πράγματα όταν ήμουν στο Games, μάθαινα κτλ. Ότι υπήρχε, ας πούμε, μία τάση. Πώς θα το πω τώρα, ελιτισμού από το Game Pro. Και καλά, το Games είναι παιδικό, περιοδικό, είναι για παιδάκια κτλ. Αυτό. Ναι, υπήρχε αυτό. Ναι. Εντάξει. Πιστεύεις ότι είχε όντως άλλο κοινό το Games από το Game Pro? Ναι. Γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Το Games απέναντι στα πιο μικρά παιδιά. Νομίζω ότι είναι, ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχουν εξής γραφήματα που τα περιγράφουν αυτά. Είναι δύο κύκλοι, ναι, που εφάπτονται. Υπάρχει, όπως εφάπτονται δύο κύκλοι, εκεί που δημιουργείται ένα οβάλ σχήμα, υπάρχει ένα κοινό που είναι. Και στα... κοινό και κοινό, για τους δύο. Κοινό, και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο κομμάτι των κύκλων έχει το δικό του κοινό ένας και το δικό του άλλος. Νομίζω κάπως έτσι. Πολύ σωστή έτσι, τοποθέτηση. Ναι. Μάλιστα. Είπαμε κάτσες 5 χρόνια στο Games. Ναι, 5 χρόνια εσωτερικός συντάκτης και άλλα 2 χρόνια εξωτερικός. 7 δηλαδή. 7 χρόνια και το άφησε. Επίσης να πω, επειδή είπα προηγουμένως μια λέξη, mm-hmm. να πω ότι ο Παύλος αυτή τη διάθεση και την τάση του ελιτισμού δεν την είχε ποτέ. Mm-hmm. Έτσι, μπορεί να έβγαινε από άλλα πρόσωπα. Ο Παύλος δεν το είχε αυτό. Μάλιστα, ναι. Παρόλο που ήταν αρχισυντάκτης του περιοδικού, έτσι, και είχε και ήταν μπροστά. Ναι, δηλαδή, εμένα ποτέ δεν μου βγάλε, ούτε όταν δεν γνωριζόμαστε καλά, πόσο μάλλον. Ναι, όταν δεν γνωρίζεσαι. Δηλαδή, μπορεί να μην συμφωνούσε, να είχε και αυτό την άποψη ότι το Games μπορεί να έχει ένα πιο παιδικό προσανατολισμό. Mm-hmm. Αυτό είναι σχολιασμός, μια άποψη. Ναι. Αλλά τέτοια τάση δεν την είχε. Άλλα πρόσωπα μπορεί να την είχαν. Κατάλαβα. Θυμάσαι πόσα ταξίδια έκανε σε εξωτερικό για να πας είτε σε εκθέσεις είτε. Α, καλά. Το έπεσε και σε εποχή που τότε φεύγαμε. Κάθε μήνα. Λουπίδημα. Για ψηλού πίδημα. Κάθε μήνα. Λονδίνο, ναι. Υπήρχαν περιόδοι που Λονδίνο πρέπει να ήμασταν μία φορά το μήνα. Ναι, ναι, ναι. Λονδίνο ειδικά. Λονδίνο ειδικά. Ήταν το κέντρο του gaming στην Ευρώπη. Μεταξύ, ναι, 2000 και 2010 mm-hmm. πηγαίναμε σχεδόν κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες. Ακούστε, παιδιά, τώρα εποχές, έτσι. Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε. Θα σου πω κάτι. Τότε γινόντουσαν και κάποια events που είχαν νόημα, ναι, και για media. Ένα πράγμα το οποίο θέλω να το συζητήσουμε μετά για το κομμάτι, το πόσο δύσκολο είναι το θέμα αυτό στα site πλέον. Mm-hmm. Έτσι. Και για το ότι είναι, για ποιο λόγο είναι σημαντικά αυτά τα ταξίδια. Όλος μας λέει, α, θα πας δύο μέρες στο Λονδίνο. Δεν είναι θα πας δύο μέρες στο Λονδίνο, γιατί επί της ουσίας ο χρόνος που έχεις να ξεκουραστείς σε ένα ταξίδι δύο μέρες στο Λονδίνο είναι 5 ώρες. Υποθέτω, ναι, ναι, ναι. 5 ώρες. Α, εγώ έχω πάει, συγγνώμη σε διακόπτω. Πρωί βράδυ, Λονδίνο. Έχω πάει και έχω γυρίσει την ίδια μέρα. Ναι. Ναι, ναι, όχι, τα κάνουν αυτά. Για όσοι νομίζουν ότι είναι ταξίδια να φεύγεις στις 6, να φτάνεις εκεί, ξέρω εγώ, 10 ώρα Λονδίνου, πηγαίνεις στην εκδήλωση, στην παρουσίαση, τελειώνεις 2, 3, 4, τρως. Και 6 φεύγει το απογευματινό. 6 ώρα τρως, φεύγεις αεροδρόμιο και είσαι βράζει 2 η ώρα, 1-2 το βράδυ. Σφαίρα, ναι. Έχουμε κάνει και αυτό. Και στο Μιλάνο έχουμε κάνει τέτοιο ταξίδι. Πηγαίνεις, πίνεις, κάνεις το event, πίνεις καφέ στην πιάτσα Ντόμο, φεύγεις και το απόγευμα το βράδυ σε πίσω. Ναι. Ναι, δηλαδή δεν είναι αναψυχής ταξίδια αυτά. Έτσι.
Αυτό πολύ ωραία παρατήρηση για να το έχουν έτσι κάποιοι στο μυαλό του ότι όντως υπάρχουν ταξίδια τα οποία όντως ήταν πιο ξεκούραστα. Πιο χαλαρά. Δηλαδή το ταξίδι που κάναμε μαζί για τον God of War το 18, ναι. Πήγαμε στην Νορβηγία. Ναι. Ήταν επί της ουσίας το παιχνίδι 2 ώρες που παίξαμε εκεί που δοκιμάσαμε. Ένα early review, δεν θυμάμαι κοντά στο λανσάρισμα. Early review. Mm-hmm. Αλλά όλα τα activities τα άλλα ήταν λίγο του εντυπωσιασμού. Έχουν αλλάξει και τα events τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή παλαιότερα ήταν σε φάση έλα εδώ, θα μιλήσει με τον developer, θα κάνει μια συνέντευξη, θα παίξει το παιχνίδι και θα φύγει. Ναι, τώρα είναι και λίγο show. Okay. Γιατί απευθύνονται και λίγο. Σε πιο μεγάλα παιχνίδια. Ναι, σε πιο μεγάλα. Τώρα στα μικρά είναι τσακμπάμπα τα ίδια, δεν αλλάζει. Μάλιστα. Υπερατλαντικά ταξίδια. Είχατε κάνει, δηλαδή ας πούμε Ιαπωνία, Αμερική. Η Ιαπωνία εδώ έχει πάει ο κύριος. Έχω πάει στο Τόκιο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είχαμε πρόσκληση από την Konami για το Pro Evolution Soccer 10-11. Δύο συνεχόμενες χρονιές είχαμε πάρει από την Konami πρόσκληση. Mm-hmm. Είχα πάει μια φορά στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία και μια στο Τόκιο. Και τα δύο ξέχασα ταξίδια, αλλά ειδικά στο Τόκιο. Φαντάζομαι. Γιατί. Η παρουσίαση του παιχνιδιού ήταν επίσης μία μέρα. Είχα κάτσει 4-5 μέρες στο Τόκιο. Ήταν μία μέρα. Όλο το υπόλοιπο ήταν η εξερεύνηση του Τόκιο από μένα, στον ελεύθερο χρόνο μου, και ξενάγηση στα γραφεία της Konami, έναν ουρανοξύστη εκεί στο κέντρο του Τόκιο, όπου είχαν φτιαχτεί, πήγαμε στα στούντιο δηλαδή που φτιάχτηκαν και στα στούντιο που κάνουν τις ηχογραφήσεις, τα εφέ και τα λοιπά, 3D design, όλα. Φοβερό. Metal Gear, Silent Hill. Castlevania κλπ. Οπότε ήταν. Έπει. Ναι. Αν έχει καμιά φωτογραφία, μπορεί να μου στείλει και να την περάσω. Έχω, θα σου βρω. Ωραία, ωραία. Σέγγα, θυμάσαι εκεί οι περιοχές, τα arcades, τα κλπ. Είχα προλάβει και είχα πάει στην Ακιχάμπαρα που είναι το κέντρο, το gaming εκεί πέρα. Έτσι. Τον arcade στο gaming. Και το κατάστημα. Έκλεισε πριν από λίγο καιρό. Πρόσφατα, ναι. Λόγω COVID δεν την άκουσα. Δυστυχώς και είναι ιστορικό και το έκλεισε η Σέγγα αυτό. Το μεγάλο arcade κέντρο. Αυτό το έχω σε φωτογραφία, θα σου στείλω. Αν να το θυμηθεί, ναι, μου τα στέλνεις. Το έχω, το έχω. Αμερική μεριά. Αμερική πολύ συχνά. Las Vegas. Las Vegas, όχι. Όχι, Las Vegas δεν έχουμε πάει. Λέγαμε ότι κάποια στιγμή θα μεταφερθεί η E3 στο Las Vegas και θα κάναμε και ένα ταξίδι εκεί, αλλά η E3 δεν την βλέπω να ξανά. Και λέγαμε με την E3 να πηγαίνουμε Los Angeles και να πηγαίνουμε με τα Maxi Las Vegas, που δεν είναι μακριά, αλλά δεν το κάναμε ποτέ. Να κάναμε ένα. Σαν τον Johnny Depp. Φόβος και παράνοια στο Las Vegas, ένα road trip έτσι. Ναι, το έχουμε πει να το κάνουμε. Εγώ συνήθως νίκιαζα αμάξια στην Αμερική όταν πηγαίναμε, αλλά δεν το κάναμε ποτέ. Μωρέ, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Φτάναμε πάντα, ξέρω εγώ, στην Αμερική. Προλαβαίναμε. Για η E3, φτάναμε, ξέρω εγώ, Κυριακή. Είναι μεγάλες αποστάσεις. Φτάναμε Κυριακή, απόγευμα κατευθείαν είχε η event η Microsoft. Τη Δευτέρα μετά είχε η Sony, η Square, οτιδήποτε άλλο. Τρίτη άνοιγε η έκθεση από το πρωί ως το απόγευμα με τον Γιώργο. Εντάξει. Είμαστε, νομίζω πρέπει να είμαστε μόνοι που πηγαίνουμε στο άνοιγμα και φεύγουμε στο κλείσιμο. Οι υπόλοιποι το μεσημεράκι την κάνουν. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Πηγαίνουμε, καθόμαστε μέχρι το απόγευμα, γυρίζουμε κομμάτια. Άντε το απόγευμα να μαζέψεις ό,τι μαζεύεις, να δεις με τα παιδιά που είναι στην Αθήνα τι έχουν κάνει. Και να κάτσεις να φας, ξέρω εγώ. Σαν άνθρωπος λίγο. Ναι, μετά, το σαν άνθρωπος με τον Καλύφανη να πάμε να γυρίσουμε την έκθεση να κάτσουμε να φάμε σε ένα μαγαζί που έχει κάτι βρώμικα εκεί. Κάτι βρώμικα μπέργκερ. Okay. Τρως μπέργκερ και ταυτόχρονα με το που τρως τον μπέργκερ και πίνεις την κοκακόλα παίρνεις και ένα ημόντιο. Okay. Ναι, κανονικά. Για να είσαι σίγουρος. Για να φτάσουμε μέχρι το δωμάτιο βασικά. Ναι, τέτοια φάση. Αλλά ρε παιδί μου, μετά τέζα την άλλη μέρα πάλι το πρωί ξύπνημα, να σε 9 η ώρα με μία ώρα μέσα το λεωφορείο για να πας γιατί από εκεί που μένα. Είναι πολύ δύσκολες αυτές οι εκθέσεις. Το φαντάζομαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι πραγματικά πολύ κουραστικές. Αλλά απ' την άλλη, φαντάζομαι και το πόσο ιδιαίτερο είναι όλο αυτό που έχετε ζήσει ναι, που είναι εκείνες εποχές. Συσπαλμό. Σαν εμπειρία δεν υπάρχει. Εγώ θέλω να δεις αυτές τις φωτογραφίες, οι οποίες είναι γνήσιες, είναι από το 1994. Μου τις έκανε δώρο στο περασμένο επεισόδιο το τοποθετεί ο κύριος Δημήτρης Παυλής, που ήταν ο διευθυντής μάρκετινγκ. Έχω δουλέψει με τον Δημήτρη πάρα πολύ στενά. Ναι. Πάρα και για πολλά χρόνια. Έπαθα σοκ με τις φωτογραφίες γιατί ήταν η Las Vegas. Beacon. Η Beacon. Η Beacon Multimedia. Ήτανε της Odeon. Της Odeon, μπράβο. Όταν ήταν στην Beacon δουλεύαν το Δημήτρη. Και είχαν την NCSoft τότε η βασική εταιρεία. Ναι, και είχαν και τη Microids. Και τη Microids, μπράβο. Φέρνανε τα Dracula, φέρνανε τα Longest Journey. Βλέπω δηλαδή μόνο αυτές τις φωτογραφίες καταλαβαίνω το πόσο δυνατά ήταν τα events εκείνης εποχής. Ναι, εντάξει, τώρα βέβαια μιλάμε Nintendo εκεί. Δεν έχει να κάνει. Και ένα μικρό event. Killer Instinct. Πρόσεξε. Ναι, τα δικό Παύλη. Ναι. Μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, ένα μικρό event ενός μικρού στούντιο έξω. Αλλά ήταν και τέτοιος ενθουσιασμός σου ότι πήγαινες έξω, γνώριζες τους developers. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Τώρα, ας πούμε. Αυτό τώρα τι γίνεται. Τώρα είναι πιο εύκολο. Τώρα καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα. Τώρα είναι περισσότερο λίγο το show. Τώρα έχουν άλλες θέσεις τα ταξίδια για entertainment.
entertainers. Τώρα το έχουν γυρίσει στο entertainment. Δηλαδή το κομμάτι του gaming journalism, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι και οι εταιρείες θέλουν να το σκοτώσουν. Όχι, το σκοτώνουν οι εταιρείες, ρε φίλε. Θέλουν διασκεδαστές. Θέλουν ανθρώπους οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι και περνάνε καλά και προσπαθούν να μεταφέρουν στο. Και φωνάζουν στις κάμερες. Μπράβο. Καταλαβαίνεις. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Φτάνεις σε ένα σημείο στο οποίο λες, ρε παιδί μου, ότι δεν σε ενδιαφέρει να κάνω κριτική για τον Εντάξει, είναι σημείο των καιρών αυτό. Σε ενδιαφέρει λίγο να κάνω τζέρτζελο και να πούνε όλοι ότι αυτός διασκεδάζει και παίζει με το τέτοιο. Earthworm Jim. Μάλιστα. Είναι άλλη φάση. Άλλη εποχή. Άλλη εποχή εντελώς. Ωραία. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για τσιγάρο και συνεχίζουμε πολύ σύντομα. Και πριν περάσουμε στο Παύλο, αυτή τη βιντεοκασέτα τη θυμάσαι, έχεις πάρει μέρος. Την έχω την κασέτα αυτή. Είχες εμπλακεί, ας πούμε. Όχι, όχι, δεν είχα εμπλακεί. Τι okay. Αυτή η κασέτα ήτανε. Ήτανε παρουσιάστηκε. Πώς ήταν του. Εντάξει, ήταν. Καλά, αυτή... έχω να σου πω. Εντάξει, θα μου πει. Αυτό ήταν. Ήταν, νομίζω. Μικρή πρέπει να ήταν, έκανα μισά ώρα. Ναι, ναι, έχει μικρή ταινία. Ήταν προήμιο τη εκπομπή στο MAD. Ήτανε. Ναι, ήταν και καλά, σαν δοκιμάζουμε λίγο. Τα νερά που λέει, να δούμε πώς. Και μετά είναι η κουμπί στο μάτι. Οκ. Εδώ έχω κάποια ένθετα τα οποία τα έχω τα περισσότερα από τότε. Το βγει που είχε το CD στο αυτή που είχε βγει μετά. Το Play. Το Play. Τα έχω όλα. Άλλη εποχή. Με την Πάμελα. Ήταν ο Στέφανος εκεί πέρα. Το Παπελίδης. Εδώ έχω κάποια ένθετα το Games, τα οποία κάποια τα έχω από τότε και κάποια τα βρήκα μεταγενέστερα. Θυμάσαι κάποια από αυτά πάλι δεις τα έχεις γράψει εσύ, ας πούμε. Σε αυτό είχα γράψει εγώ σίγουρα. Τα cheats. Και σε αυτό είχα γράψει εγώ. Και το girls το είχα γράψει εγώ. Το tips το είχα γράψει εγώ. Ωραία, θέλω και αυτόγραφο μετά. Εννοείται, σε κάποια θα πες αυτόγραφο. Το fighting games δεν θυμάμαι. Μπορεί. Κάτσε να δω. Ναι. Δεν θυμάμαι, θα δώσω την ταυτότητα. Πού για να δω. Τρομερά πράγματα. Όχι, σε αυτό. Και Games Festival 98, αφήσαμε εδώ μπροστά. Όχι, σε αυτό δεν είχα γράψει. Okay. Αυτά όμως είχα γράψει σε όλα και μάλιστα θυμάμαι πολύ καλά. Σε αυτό όχι, αυτό είναι 2008, είχα φύγει. Okay. Αυτά όμως τα είχα φτιάξει εγώ. Ωραία. Όταν τα είχα φτιάξει εννοώ τα κείμενα, έτσι. Ναι. Ο Μπέρτο βέβαια τα έτρεχε αυτά, εννοείται. Ναι, το design. Αλλά αυτά τα είχα κάνει εγώ. Στο τέλος θα μου αφήσει εδώ ένα αυτόγραφο, γιατί αυτό το θυμάμαι σαν χτες που το πήρα από τον Μπέρτο. Ανάτο, ναι. Και αυτό το είχα κάνει μόνος μου. Ναι. Γιώργος Καλήφας, σύνταξη. Μόνος μου αυτό εδώ. Για να δω το tips. Καλά, ένα ολόκληρο. Το αφήνω, μιλάμε μόνο για αυτό. Όλο μόνο όλο αυτό. Όλο αυτό. Μιλάμε για 200 σελίδες περιοδικό, έτσι. Οπότε. Μόνο που το βλέπω. Τάξη, αυτά, Γιώργο. Τάχω, ναι. Μόνο που το βλέπω, κουράζομαι αυτό. Ναι, το αρχίπλα. Αυτό όλο γενικά μόνος αρχείο έχει καλό, α πούμε. Όλα τα περιοδικά games. Τα έχει. Γιατί, α πούμε, το κύριο Λεκόπουλο που μιλάγαμε, τα Nintendo Club και κάποια. Τα Pixel, α πούμε, που είχε εμπλακεί, δεν τα έχει, α πούμε. Και αυτό όλο μόνο που το είχα κάνει. Έλα. Αυτό πιο μεγάλο ακόμα. Φίλε, θυμάμαι σκηνικά. Εμεί είχαμε βγάλει τον επίσημο οδηγό του Metal Gear. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν, σε συμφωνία με την επίσημη προσωπία. Και είμαστε. Τι να σου πω τώρα, 10 μέρες πριν βγει το παιχνίδι και καθόμαστε και μεταφράζουμε 10 άτομα ένα Σαββατοκύριακο ολόκληρο δουλειά για να προλάβει. Γιατί έπρεπε αυτό, πρόσεξε, έπρεπε να τυπωθεί για όλα τα αντίτυπα που πολλούνται στα καταστήματα. Γιατί είχε βγει μαζί στα ράφια. Ναι. Δουλειές τις οποίες έπαιρνε η εταιρεία. Εμείς πληρωνόμασταν τα ίδια λεφτά, ναι, γιατί ήταν μέσα στο μισθό μας. Και σου λέει, κόψε το κεφάλι σου, βγάλε το. Άρα το Games το 100 το έχεις, το τεύχος. Θυμάσαι, ναι, το έχεις. Πρέπει να το έχω. Ναι. Ήταν, νομίζω ότι όλα τα έχω. Εντάξει, ήθελα να στο δώσω το Games 100, το κρατάω. Το έχω, το έχω. Ναι, για την ανταλλαγή, αν είχε το Game Over. Αλλά αφού το έχεις, να το δώσουμε στον Παύλο. Ναι, δεν ξέρω αν το. Ξέρεις, επειδή έχω, και εγώ έχω αρχείο περιοδικό, να δείχνω αν έχω αυτό.
Εντάξει, πάρ' το. Πάρε του αντίπαλου το περιοδικό, το επαιτειακό. Βέβαια, παιδιά, με το Xbox, τώρα που θυμήθηκα, έχω να σου πω ιστορία. Αυτό το τεύχος μου άρεσε πολύ, είχαμε δουλέψει σκληρά και το εξώφυλλο ήταν φοβερή ιδέα. Το θυμάμαι, και αυτό το είχα πάρει στην εποχή, το θυμάμαι πολύ αυτό. Έχει καλό στήσιμο, είχε αλλάξει και το στήσιμο του περιοδικού εδώ. Ναι. Καλά, σίγουρα και... Όχι ρε, έκανα τεστ απλά... Άλλαξε πολύ και το μέγεθος του περιοδικού, δηλαδή από τα χρόνια δηλαδή όπως και τα έχω και στις ντάνες μου. Έχει κεράχει εδώ πέρα. Αυτό, τα πρώτα ξεκινήσανε με το σειρατικό, μετά κοντίνανε, μετά μεγαλώσανε σελίδες, δηλαδή το περιοδικό πέρασε... Έγινε πιο μοντέρνο εδώ, ναι. Εκεί, ναι, εκμοντερνίστηκε, έγινε πολύ ωραίο και έβγαλε, να πούμε παιδιά, 157 τεύχη που τώρα τον μπερδεύω με το Game Pro. Ένα από τα δύο ανακοίνωσε το τέλος του. Νομίζω το Game Pro δεν ανακοίνωσε το τέλος του. Ποιο ρε. Ναι, καλά, εγώ είχα φύγει, ήμουν φαντάρος. Το Games νομίζω το ανακοίνωσε ο τελευταίο τεύχος. Κάτι θέλω μερικές φωτογραφίες για να γλεντήσουμε κάποιους ανθρώπους που είναι με εικόνες του 98. Το 98 δεν είναι. Θυμάσαι που σου είχα στείλει μια φωτογραφία που την είχες βάλει στο Instagram που ήταν μια παλιά εποχή που είχες μαλλιά, ρε παιδί μου. Ναι. Και το είχε μοστάρει. Είχα γελάσει πολύ με αυτή την εικόνα. Βλέπω τον Παύλο. Και λέω, κάτι μου θυμίζει, λέω το παιδί αυτό. Λέω, να είναι ο Παύλο, α πούμε. Ναι. Λες να έχει και μαλλιά κάποτε. Να έχω δει ο Ραφτόπουλο. Στο τέτοιο. Να πω ότι έχω και ένα αρχείο. Α, το Mad Games. Ναι. Α, καταρχήν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που ξέχασα να πω. Το Games δεν ασχολήθηκε ποτέ με την 16-bit εποχή. Ενώ το Game Pro, α πούμε, είχε για αρκετά χρόνια. Αυτό, α πούμε, το θυμάσαι, α πούμε. Καλά, σίγουρα μπήκες πιο μετά, μου είπες, στο τέφος 18, αν θυμάμαι καλά, ή 17. Ναι. Τότε το 16-bit το είχε... Ναι, δεν το θεωρούσαμε καθόλου... Να, άξιο αναφορά, δηλαδή, να πει τότε, ναι. Μάλιστα. Ναι. Και το Mad Games, πώς προέγυψε, θυμάσαι, δηλαδή, έχεις κάποια στοιχεία γι' αυτό. Αυτό που θυμάμαι, εγώ στο Mad Games είχα πάει μια-δυο φορές. Ο Θοδωρής με είχε καλέσει, δηλαδή, και είχα μιλήσει. Κάπου πριν να υπάρχει και ένα βίντεο. Μάλλον βιντεοκασέτα, για την παρουσία μου αυτή εκεί πέρα. Okay. Ήταν ουσιαστικά αυτό με την κασέτα που λέγαμε ότι ξεκίνησε ως να δει. Άρα αυτό είναι ο πρόλογος δηλαδή. Αυτό είναι, είναι μια πρώτη δοκιμή. Okay. Το πώς θα μπορούσε να είναι μια εκπομπή. Mm-hmm. Ναι, και ο Θοδωρής είχε. Αυτό έτρεχε όλο από τον Θοδωρή. Είχε τις διασυνδέσεις τέλος πάντων στο MAD κτλ. Και το έτρεχε όλο μόνος του. Μάλιστα. Έτρεχε από εκεί. Και από θέμα ύλη, έκανε την αρχισυνταξία δηλαδή εκεί πέρα και τα λοιπά. Δηλαδή δεν το βγάζαμε εμείς από το περιοδικό. Ήταν ένα εργαλείο προώθησης και του περιοδικού. Mm. Αλλά κυρίως όμως αυτό έτρεχε από τον Θοδωρή μόνος του. Τότε μόνος του. Κατάλαβα. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εννοείται. Ναι. Παρασκευή βράδυ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, Παρασκευή νομίζω. Και περίμενα πώς και πώς να διδαχθεί την εκπομπή. Και το μόνο που τότε χαλούσε κάποιους, εμένα δεν με χαλούσε βέβαια γιατί εγώ αυτό το μηχάνημα είχα, ήταν όταν ήταν PlayStation Exclusive. Ναι, γιατί είχε χορηγική συνεργασία. Κάποια στιγμή υπήρχε νομίζω και το PlayStation κατηχορηγούμενο σαν φιλεράκι μέσα στο μάτι που ήταν μόνο PlayStation. Ναι, ναι. Νομίζω το έκανε ο Θάνος ο Χάντζος αυτό. Και τώρα που το πες αυτό θυμήθηκα, ο πατέρας μου ήταν πολύ άρρωστος τότε, δεν ζει πια ο πατέρας μου. Και θυμάμαι που μου έλεγε η μάνα μου ότι. Τον είχα πάρει τηλέφωνο και του λέω: θα είμαι σε αυτή την εκπομπή στο MAD. Mm-hmm. Και μου έλεγε η μάνα μου: άκουσε το όνομά σου και σε είδε στην τηλεόραση. Δεν έβλεπε και πολύ καλά κιόλας τότε. Και έλεγε: αχ, ρε Γιώργο, ξέρεις τι με το. Και ότι είχε χαρεί, μου είχε τη τηλεόραση. Η επένδυση. Η επένδυση στο να ασχοληθεί με το. Έπιασε τόπο. Λογικό. Τα γράμματα που πλήρωνε ο καημένος. Ναι. Για τις κονσόλες και για τους υπολογιστές. Μάλιστα. Οπότε να περάσουμε στον Παύλο. Game Pro εποχή. Λοιπόν, μιλάμε για πολλά σκηνικά. Εγώ ξεκινάω, σου λέω, 40. Ξεκίνησα εκεί κάποια στιγμή το 90. Δεν θυμάμαι το τεύχος, να σου πω την αλήθεια μου. Εγώ πηγαίνω, αναλαμβάνω αρχισυνταξία, γιατί το πρώτο τεύχος είχε και μια μυθική ιδέα ο εκδότης τότε και τους συντάκτες δεν τους ανέφερε. Τους έλεγε, είχε συντάκτες οι καλύτεροι. Ναι, γιατί ήταν πολλά. Το name σου θύμισε με καταλόγο το Σέφυροθ. Σέφυροθ, ναι. Που είναι και στο Eternity παλιά. Ναι, οι καλύτεροι. Ναι, συντάκτες, αν κάτω οι καλύτεροι. Οι καλύτεροι, ναι. Έλεγε, γιατί τότε δεν τους είχε δηλωμένους, τους είχε υπαλλήλους γραφείου. Πρώτη επιμέλεια ύλη, πρώτη φορά εμφανίζομαι στο τεύχος Νοέμβριο του 2000, σε αυτό εδώ. Αρχισυντάκτης τυπικά. Και το πρώτο τεύχος το οποίο εμφανίζομαι επίσημα αρχισυντάκτης είναι αυτό, Δεκέμβριο του 2000.
Okay. Με το PlayStation 2. Για σύνομα πλέον έχω λίγο. Είμαι τέτοιο, δεν έχουμε COVID, δεν έχουμε κάνει τεστ. Ναι. Εντάξει, είμαι μα κυκλοφορία. Θα φανεί αυτό. Θα φανεί στο τέλο. Άμα πέσει τέσσερα και τρει μετά. Άμα βγει το βίντεο, βασικά θα βγει το βίντεο. Κοίτα, εντάξει. Πηγαίνω στο GamePro στη λογική ότι πάω σε ένα περιοδικό το οποίο εντάξει, γούσταρα, το διάβαζα και το χαρόμουν. Εντάξει, αντιμετώπισα λίγο μια κατάσταση περίεργη διότι υπήρχε μια οικογενειοκρατία στην εταιρεία αυτή. Ήταν ο εκδότη, η γυναίκα του ήταν διευθύντρια. Η αδερφή της γυναίκας του εκδότη ήταν συντάκτρια των περιοδικών. Αλλά μιλάμε τώρα για μια κοπέλα που ήταν φιλόλογος και δεν είχε ουδέμια σχέση με το games. Έκανε απλά επιμέλεια της μεταφράσης. Ως εκ τούτου, επειδή όλα τα περιοδικά ήταν μετάφραση τότε, δεν υπήρχε άνθρωπος να ξέρει από games. Δηλαδή, όταν έφυγε και ο Νίκος Ελευθεριάνος, δηλαδή εγώ όταν πήγα, είχε φύγει ο Νίκος Ελευθεριάνος από full time με συντάκτη, ήταν ο μόνος που ήξερε από games. Ναι. Και ήταν, βρήκα την κοπέλα τότε τη Μαρία, η οποία δεν είχε σχέση, ρε παιδί μου, με το gaming. Ήταν απλά τέτοιο. Το φαντάζομαι ότι πήγαινε σε events και δεν μπορούσε να πιάσει χειριστήριο. Έτσι μου έχουν πει. Δεν ξέρω. Okay. Ναι. That's... Το οποίο καταλαβαίνει τώρα την κατάσταση. Να στέλνει τώρα ένα gaming περιοδικό κάπου σε ένα ταξίδι και η αρχισυντάκτη του περιοδικού να μην ξέρει να παίξει. Ήταν επιλογή τη εταιρεία, σεβαστή εγώ, δηλαδή κάποια στιγμή συγκρουστήκαν πολύ έντονα. Σε ένα σημείο. Ναι, γιατί τη εξήγησε ότι όταν όλο πληρώνει εσύ να διαβάσει, δεν μπορεί να διαβάσει μόνο μεταφράσει. Από τη στιγμή που έχει άνθρωπο που ξέρει από games εδώ μέσα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις ότι προσπαθούσα εγώ τώρα να τα βάλω με την ιδιοκτησία του μαγαζιού. Mm-hmm. Με βοήθεια από το τμήμα το διαφημιστικό και το marketing, γιατί έβλεπε, κάτι έβλεπε δηλαδή, το τμήμα σε μένα. Καταφέρνουμε και αποδεσμεύεται η κοπέλα και εκείνη δεν ήθελε να συνεχίσει από ένα σημείο. Και μετά αποδεσμεύεται, ασχολείται με τα σχολεία και τα μαθήματα που έκανε και εγώ αναλαμβάνω τα περιοδικά. Και αρχίζουμε τότε και φτιάχνουμε μια συντακτική ομάδα σιγά-σιγά. Η οποία στην πορεία αρχίζει και κόβει. Σιγά σιγά τις μεταφράσεις σε επίπεδο από ένα σημείο και μετά το GamePro να είναι, ξέρω εγώ, μετάφραση ύλη, την οποία μεταφράζαμε μόνο την ύλη από τα CD που μας ερχόταν το περιοδικό με ταχυδρομείο από την Αμερική. Τα περιοδικά σε μορφή CD. Άρα ήταν το Αμερικάνο, όχι το Αγγλικό GamePro που παίρνατε. Okay. Το οποίο είχε, τότε είχαμε πολλές και διαφορές κυκλοφορίες, γιατί ήταν πολλά παιχνίδια νωρίτερα Αμερική. Οπότε είχαμε κάποια πράγματα που λέγαμε ότι από το να περιμένουμε να μας το στείλει η εταιρεία να παίξουμε να κάνουμε, κάνουμε μετάφραση στο κείμενο. Και τελείωνε εκεί. Πράγματα τα οποία τα είχαμε εμείς, τα κάναμε. Στην πορεία αλλάξαμε. Πράγματα ήρθαν και παιδιά τα οποία το είχαν και είχαν και γνώσεις και αρχίσαν και γράφανε. Και το περιοδικό είναι στα ελληνικά full. Έτσι, εγώ λέει, θυμάμαι τη συντακτική ομάδα τότε που ήμασταν στο περιοδικό, ο Λεωνίδας ο Μαστέλος, ο Μάνος ο Βέζος, ο Ηλίας ο Παπάς. Ποιο άλλο προσπαθεί να θυμηθεί. Ο Πέπας δεν ήταν. Ο Ηλίας ο Πέπας νομίζω πήγε αφού έφυγα εγώ. Δεν τον πέτυχα τον Ηλία εκεί. Έχω αυτή την εντύπωση. Περάσαν και άλλα παιδιά κατά καιρούς από το περιοδικό. Ήταν λίγο μια κατάσταση, η πρώτη μου επαφή με την αρχισυνταξία του περιοδικού για να καταλάβεις τι αντιμετώπιζα. Έρχεται το περιοδικό, τυπωμένο και έχει ένα λάθος σε ένα τίτλο. Τώρα, εγώ πρώτο τεύχω, ας πούμε, να αρχίσει. Ναι, okay. Έρχεται ο υπεύθυνος στο ατελιέ, μου φέρνει αυτό που λέει ο Γιώργος, όχι την αμμονία ουσιαστικά. Εμείς τσεκάραμε το τυπωμένο, ένα τυπωμένο 16 σελίδες. Αυτό χωρίζαν τα τυπογραφικά του περιοδικού, ήταν 16 σελίδες, 32. 16 σελίδες. Okay. Αυτό, ένα 16 σελίδες, είναι ένα τυπογραφικό. Είναι ο τρόπος που τυπώνει. Δηλαδή, σκέψω ένα απλωμένο χαρτί με τις 16 σελίδες μοιρασμένες, οι οποίες όταν τυπωθούν και διπλωθούν κάνουν ένα 16 σελίδο. Okay. Το οποίο είναι 16 ένα 16 τμήμα του περιοδικού. Τι γίνεται λοιπόν. Βρίσκει εμείς το τυπογραφικό το 16 σελίδο όταν μας ερχόταν, το ελέγχαμε και βάζαμε μια τσίφρα μπροστά, το ελέγξαμε. Έρχεται λοιπόν στο πρώτο τεύχος που έχει βγει το λάθος, ο υπεύθυνος στο ατελιέ, μου λέει ποια είναι η υπογραφή σου εδώ, αυτή. Την παίρνει και την κατεβάζει κατευθείαν στον εκδότη. Δώσιμο στην ψύχρα. Το έχει δει, ορίστε. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, έγινε φασαρία ρε φίλε γιατί ήταν τίτλος χτυπούσε. Δεν ήταν εξώφυλλο, αλλά ήταν σε κεντρικό θέμα, ξέρω εγώ, είχε φύγει ένα γράμμα. Θυμάμαι τι καταρχήν. Αλλά ήταν αυτή η κατάσταση. Δηλαδή. Ξεβολευτήκαν πολύ με στην εταιρεία όταν εγώ άρχισα να λάμβανα το περιοδικό. Γιατί ήμουν σε φάση, παιδιά, δεν θα χρησιμοποιήσουμε το ξένο στήσιμο. Αυτό, θα φέρουμε το ναι, στήσιμο. Ήθελες να κάνεις το ήταν λίγο κάποιοι βολεμένοι σε μια κατάσταση και εκεί πέρα είχαμε μεγάλες κόντρες. Στο περιοδικό επίσης είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, την οποία δεν την είπατε με τον Γιώργο, αλλά υπήρχε μια κατάσταση εκείνη την εποχή ότι η Sony είχε καλή σχέση με το Games και η Microsoft και η Nortec. Η Nintendo τότε είχε πολύ καλή σχέση με εμάς. Okay. Που ίσχυε αυτό το κομμάτι της Nortec, το λέω γιατί εγώ ξέρω. Είχαν πολύ καλές σχέσεις και ο τότε διευθυντής, ο γενικός διευθυντής. Και ως κατευθυντής. Θες να μην πούμε ιστορίες. Υπάρχει μεγάλη ιστορία. Ότι δούλευε στην Nortec ένα φεγγάρι. Δούλεψα στην Nortec όταν έφυγα από τα περιοδικά. Έφυγα από τα περιοδικά για να πάω να δουλέψω στην Nortec στείνοντας την Διακτής που ήταν μια εταιρεία που είχε αναλάβει την αντιπροσωπεία της Ubisoft. Όσο ήμουν φαντάζομαι, δηλαδή εγώ σκέψω ότι έφυγα από το στρατό με άδεια. Ναι. Πήγαινα στην Nortec, δούλευα ένα τετράωρο και έφυγε και πήγαινα σπίτι μετά. Okay. Και την εβδομάδα που είχα άδεια, οπότε δούλευα full time. Δούλευα. Πήγαινα σε ένα δωμάτιο μέσα, δεν φαινόμασταν και δουλεύαμε. Okay. Λοιπόν, και ετοίμαζα πράγματα, δούλεψε για ένα χρόνο. Σκέψω ότι τότε υπήρχε εμπάργκο για τον Καλύφα στην Nortec. Γιατί θυμάσαι. Σοβαρά. Ναι.
λόγω games υπήρχε πολύ έντονη κόντρα. Αυτό. Της και κάτι έχω ακούσει για ένα story που έγινε μια παρουσίαση στο games που κάνατε ένα συγκριτικό. Δεν ξέρω αν ήσουν τότε. PSP με DS. Εγώ το είχα κάνει. Αλήθεια! Μεγάλη ιστορία έχει γίνει με την Nortec της Pop. Και τότε νομίζω ότι μπάναρε η Nortec. Όχι, ναι. Και κόψε συνεργασία με το Pop. Από αυτό έγινε δηλαδή, Γιώργο. Και ένας φίλος μου, ο Θάνος, με ρώτησε γι' αυτό. Τώρα δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Κάποια είναι λίγο casual. Είχε γίνει όμως χαμός. Και. Άδικα, γιατί εγώ δουλειά έκανα, μου είχε ζητηθεί να κάνω κάτι. Όχι σύγκριση ακριβώς. Ναι. Το πρόβλημα δεν ήταν τόσο το κείμενο, που εγώ θα γράψει κάποια πράγματα που εγώ είχα μια συγκεκριμένη αίσθηση. Ναι. Αλλά το εξώφυλλο. Ναι, το πώς είχε πλασαριστεί η κόντρα ανάμεσα στα δύο. Ότι ήταν στο. Ενώ ήταν, είχαν παρουσιαστεί και τα δύο στην αθλή. Θα το βρω και θα το περάσω λογικά, θα είναι πιο μετά. Ναι, το θυμάμαι και εγώ το εξώφυλλο. Το εξώφυλλο ήταν το PSP μεγαλύτερο από το DS. Ήταν το PSP επάνω και το DS ήταν κάποιο. Σε φάση ότι περνούσε, ρε παιδί μου, το μήνυμα ότι είναι ανώτερο. Οπότε από εκεί ξεκίνησε το θέμα, δηλαδή το εξώφυλλο. Ξεκινάει μια κόντρα, φαντάζομαι, η οποία πρέπει να βρει και αλλού τώρα. Υπήρχε. Ναι, παρελθόν. Ναι. Θεωρούσαν από την Nortec ότι το Games είναι φύλλα προσκύμενο στη Sony και ότι όχι μόνο είναι φύλλα προσκύμενο στη Sony γιατί η Sony στήριζε διαφημιστικά κτλ. Αλλά το ότι έκανε και πόλεμο στην Nintendo. Ολόκληρη ιστορία του. Λοιπόν, οπότε υπήρχε μια κακή ατμόσφαιρα, ένα vibe άσχημο, έτσι, μια ένταση μεταξύ των δύο εταιριών. Ήρθε και κάτσε και αυτό εκεί, μετά από μια E3 ήταν αυτό, που είχαν παρουσιαστεί τα φορητά, το 3, το 4, το 3 πρέπει να ήταν, 3-4. Εγώ πήγα μετά, Εμένα πάντως, χωρίς να έφταιγα, βέβαια υπόθηκαν πράγματα και ζητήθηκαν πράγματα από την Nortec προς το διευθυντή μου και τον εκδότη μου και ο εκδότης είπε όχι και με στηρίξαν. Μάλιστα. Και υπήρχε γενικότερα ένα τέτοιο θέμα ότι ο Καλήφας είναι εχθρός μας. Οπότε όταν εγώ πήγα στην Nortec, είχα μεγάλη ένταση και εγώ όταν συζήτησα το θέμα με τον διευθυντή της Nortec τότε. Τον κύριο Κατρινάκη. Με τον οποίο είχα εξαιρετικές σχέσεις και έχω εξαιρετικές σχέσεις με τον άνθρωπο. Δηλαδή μέχρι και μετά όμως, εντάξει. Μέχρι και προσφάτως, ας πούμε, δηλαδή προσφάτως, όχι προσφάτως. Πριν κάποια χρόνια μιλούσαμε δηλαδή κιόλας ακόμα. Ο Γιώργος ερχόταν στις παρουσιάσεις, αρχίσαμε σιγά σιγά. Σκέψου ότι στη Ζούλα είχα πάρει το Game Boy Micro και το είχα πάει σπίτι του. Και του λέω: πάρ' το, κάνε το φέρμα στο Game Over χωρίς να το ξέρω να την Nortec. Έλα, τόσο εμπάργκο δηλαδή. Το είχαμε κάνει και το είχε βγάλει το θέμα, του λέω: δεν θα πεις ότι το έχεις από εμάς. Και το είχε πάρει και το. Δεν υπήρχε κι άλλο τότε, φίλε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Το σκεφτόμουν μέσα μου, λέω: δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει να έχει exposure το μηχάνημα. Πού να το στείλω. Δεν υπήρχε πουθενά. Και λέω: αυτό να τον κάψω τον άνθρωπο, α το πει ότι το βρήκε από κάπου. Τότε λειτουργούσαν και πολλά μαγαζιά που φέρναν απ' έξω πράγματα. Οπότε θα μπορούσε να πεις ότι το βρήκε από κάποιο μαγαζί. Δεν είπε ποτέ ότι το πήρε από την Nortec αυτός. Το βρήκε, ήρθε στις παρουσιάσεις μετά όσο ήμουν και εντάξει, από ένα σημείο και μετά ψηλό ηρέμησε η κατάσταση. Και με το Game Over μετά δηλαδή. Ναι, δουλέψαμε μετά. Δουλέψαμε μετά. Έσβησε αυτό. Okay. Υπήρξε δηλαδή. Τα τελευταία χρόνια που ήμουν στο Games και τα πρώτα δύο που ήμουν στο Game Over ήταν δύσκολα. Λίγο, ναι. Δηλαδή μια τετραετία έτσι. Μετά που ήταν και η Ελένη Ίσκου, και ο Κώστας Καμπάκης, έστρωσε το πράγμα. Τα πράγματα. Ναι. Σκέψου λοιπόν ότι εγώ είχα αντίστοιχη περίπτωση με τη Microsoft. Εγώ με τη Microsoft, τότε ας πούμε. Μετά, συγγνώμη σε διακόπτω, έστρωσαν αρκετά γιατί πήγαινα σε ταξίδια με τη Διακτής. Η Διακτής ήταν η θηγατρική της Nortec που είχε τη Ubisoft. Και επί διαφημιστικής καμπάνιας τότε με το. Δουλεύαμε κανονικά μετά. Ναι. Μετά ηρέμησε το πράγμα. Εγώ αντίστοιχα είχα πρόβλημα με τη Microsoft. Τρομερό πρόβλημα. Διότι η Microsoft είχε πολύ καλές σχέσεις με το Games. Κάποια στιγμή λοιπόν στερούν τα debugger unit του Xbox του πρώτου. Ναι. Το debugger να πούμε ήταν ένα μηχάνημα το οποίο έπαιζε δισκάκια ημιτελή, τέλος πάντων recorded δισκάκια, όχι finalized τυπωμένα. Ναι. Και τα οποία βλέπαμε έτσι στα review codes. Ναι. Και αρχίζουν να μου στέλνουν εταιρείες, μου λέει πήρατε debugger. Λέω ποιος πήρε debugger. Λέει το Games. Ναι. Και η Microsoft προσπαθούσε τότε να πει ότι δεν έχει πάρει το Games debugger. Και λέω παιδιά, μην με τρελαίνετε. Μα μουσου ξουμουξου και στέλνω ένα email σε όλο το retail τότε. Γερμανούς, one way, τα πάντα, ότι το GamePro. Ναι. Χωρίς να έχω πάρει άδεια από κανέναν από την εταιρεία. Ναι. Το GamePro δεν θα ασχοληθεί με το Xbox καθόλου. Τώρα στο λατσάρισμα μηχανήματος, το ένα από τα δύο περιοδικά, αν ζωρεύει το πράγμα, την επόμενη μέρα είχα την bugger. Ναι, ήταν πολύ βαρύ. Πρόσεξε να δεις. Οπότε την επόμενη μέρα είχα την bugger. Και από τότε δουλεύαμε με τη Microsoft. Απλά έγινε. Να σου πω κάτι, αν το έκανα τώρα, θα το έκανα με άλλο τρόπο. Αλλά ότι υπήρχαν τέτοια θέματα υπήρχαν. Με τη Sony, όπως σου είπα, εμείς είχαμε τρελά θέματα από πούμε, όταν σταμάτησε την εργασία του PlayStation Magazine με την Hyperpress. Είχα τρελά θέματα. Είχαμε περιπτώσεις που το debugger του
του PS2 το είχαμε σε ένα internet καφέ που είχε ο εκδότης κάτω και παίζανε οι ημιτελείς εκδόσεις παιχνιδιών πελάτες. Το οποίο δηλαδή, άλλες και το μάθαινε η Sony, θα μας είχαν πάει όλους φυλακοί. Ναι, μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Okay. Και θέλαμε να κάνουμε review και σου έλεγε όλους κάτω είναι το μηχάνημα, πήγαινε να παίξει κάτω. Μάλιστα. Δηλαδή κατέβαινε στο internet καφέ στο ισόγειο τώρα συντάκτη για να κάτσει να παίξει παιχνίδι. Άστο, τρελές ιστορίες. Δεν μπορεί να συλλάβει. Κάποια στιγμή επίσης υπήρχε μια κόντρα σε ένα επίπεδο. Πολύ άσχημο με τη Ζέκετρον, σε διοικητικό επίπεδο με εμάς. Mm-hmm. Και θυμάμαι ακόμα μου είχαν πει ότι θα ετοιμάσεις εξώφυλλο με το Dreamcast και σε ένα τάφο μέσα, ότι πέθανε. Σε τέτοιο επίπεδο, το οποίο εξώφυλλο νομίζω δεν βγήκε ποτέ. Okay. Γιατί τα βρήκανε. Ναι, αλλά ναι. Τότε ήταν η παλιά λογική, τακτικέ για να πιέσει εταιρείε. Δεν ξέρω τι είχε γίνει, να σου πω την αλήθεια. Μου είχαν τρέξει κάποιε διεθνεί σε εμά στο Games, τι είχαν βάλει σε εμά. Ναι. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Ναι, 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 ναι. Είχαν και τέτοιε σχέσει. Εμένα, α πούμε, η Ζέκετρον αυτό μου έχει κάνει το απίθανο είναι ότι. Με έχει φωνάξει ο Διευθύνων Σύμβουλος μαζί με τον εκδότη και τον Διευθυντή Μάρκετινγκ, mm-hmm. γιατί τολμήσαμε να βάλουμε 9 στα 10 σε Pro Evolution παιχνίδι. Που πρόσεξε, γιατί είχε γίνει η ιστορία, γιατί ξεκινάμε το review με τα αρνητικά. Ναι, 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 ναι. Και τέλος πάντων το review, ρε φίλε, που ήταν μια σελίδα τώρα 200 λέξεις, ουσιαστικά εξηγούσαμε γιατί δεν βάλαμε 10. Και ήταν μια διαφωνία στη λογική ότι δεν γίνεται να γράψει ένα κείμενο το οποίο είναι όλο αρνητικά για ένα παιχνίδι. Και έχουμε τώρα έχουμε πάει σε φάση, φέρτε το να τον κάνουμε μετά. Αυτή ήταν η λογική του ραντεβού. Έτσι. Έλα. Με στήριξε η εταιρεία βέβαια και σε αυτή την περίπτωση. Και εντάξει, μετά με τη Ζέκετρον έστρωσε η κατάσταση. Εντάξει. Απλά σου λέω το θέμα με τη Ζέκετρον είναι ότι δυστυχώς έχει μπει σε μια εποχή που επειδή ασχολείται περισσότερο με τη Razer από ότι με τη Razer. Ναι. Δεν ασχολείται πλέον, δηλαδή εμείς δεν βγάζουμε άκρη. Εγώ προσωπικά δηλαδή έχω φτάσει σε όρια με την συγκεκριμένη εταιρεία και λένε. Anyway, προχωράμε λοιπόν με το GamePro και τα περιοδικά. Εγώ φτάνω κάποια στιγμή στο 2004. Όπου βλέπω ότι με τα περιοδικά δεν πάει η κατάσταση άλλο. Οπότε από τότε αρχίσατε να το βλέπετε ότι τα περιοδικά. Ναι. Εγώ από το 4 σκέψου έχω κάνει μια συνάντηση με τον Γιώργο τον Πετερνάκη, ο οποίος μου έχει πει ότι εγώ παίρνω την αντιπροσωπεία της Ubisoft στην Ελλάδα από τη Ζέγκετρον τότε. Ανοίγω εταιρεία και σε θέλω εδώ. Ναι. Είχα καλές σχέσεις. Δηλαδή σκέψου ότι κάποια στιγμή είχαν κάποια εμπορικά meetings με πολιτές από όλη την Ελλάδα και πελάτες και με φώναζε ο κ. Κατρινάκης σε κάτι ξενοδοχείο και έκανα εγώ τις παρουσιάσεις της εταιρείας. Δηλαδή, εγώ έδειχνα τα παιχνίδια ουσιαστικά και μιλούσα ως ειδικός για τα παιχνίδια. Κατάλαβα, ναι, ναι. Είχαμε και τέτοια καλή σχέση, ας πούμε. Λοιπόν, και μου λέει σε θέλω εδώ. Τέλος πάντων, φτάνει η κατάσταση. Εγώ εξηγώ στην εκδοτική εταιρεία ότι παιδιά, εγώ δεν θα συνεχίσω μετά το στρατό. Γιατί το ότι υπήρχε ένα καθεστώς, δεν ξέρω αν ισχύει και τώρα, εργασιακό, ότι αν φύγει φαντάρος κάποιος, ουσιαστικά μπαίνει σε πάγο η σύμβασή του, δεν τον απολύεις και μόλις γυρίσεις, υποχρεωμένος να τον ξαναπάρεις. Ακόμα υπάρχει. Ναι, εγώ τους λέω λοιπόν, δηλώνω παραίτηση. Όσο ήμουν φαντάρος, νομίζω στην πρώτη άδεια που γύρισα από την Καλαμάτα, τους λέω παιδιά, εγώ δεν θα συνεχίσω γιατί είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Κατρινάκη. Δουλέψαμε λίγο, ετοιμάσαμε κάποια πράγματα. Είχε φύγει και τότε και ο Ηλίας ο Παπάς από τα περιοδικά και ήταν και εκείνος στην διακτής ξεκινώντας. Δηλαδή, μαζί με τον Ηλία ήμασταν εκεί. Τρέχουμε το κομμάτι αυτό. Εγώ όταν τελειώνω από Φαντάρος. Εκείνη την περίοδο ανοίγει ο Γιώργος το Game Over στην Adcom. Και κάποια στιγμή, εγώ μετά το 2005 φεύγω, γιατί μετά από ένα χρόνο και ας πούμε στην Nortec. Βασικά ήμουν για την διακτής, αλλά με κατέληξα να είμαι στην Nortec. Okay. Γιατί με ήθελε περισσότερο στην Nordic. Κατάλαβα. Άρα 5 χρόνια στο GamePro. 5 χρόνια στο GamePro μέσα, full. Mm-hmm. Και φεύγω και πηγαίνω φαντάρος, γυρίζω, κάθομαι 1,5 χρόνο σχεδόν στη Nordic. Βλέπω ότι θέλω να ασχοληθώ ξανά με gaming και τέτοια. Δεν με ενδιαφέρει να πάω σε marketing και τέτοια εταιρεία. Εκείνη την περίοδο ήταν πολύ δύσκολα. Δηλαδή, δούλευα σε internet καφέ σκέψου. Του Γιώργου του Γρίβα, παλαιού συνάδελφου, ο οποίος τώρα είναι στην έναρξης, υπεύθυνος για το marketing. Παλιό συντάκτης από τους πολύ καλούς και από τα πολύ καλά παιδιά της αγοράς. Είχε ένα internet καφέ με δύο συνεργάτες, στο PC Master ο Γιώργος, και μετά πήγε και στο. Ήταν και στο. Εγώ στη Hypermarket και δεν τα γράφω το γνώρισμα του Γιώργου, στα πισάδια τα περιοδικά της. Δουλεύω ένα internet καφέ, μιλάμε τώρα να δουλεύω σε φάση τώρα 1-9 το πρωί. Κάτι άκυρες ώρες. Ναι, ήταν 24 ώρα αυτά. Ήταν λίγο κουλή η κατάσταση και κάποια στιγμή εκεί πέρα εγώ δεν μπάλευα. Μου χτυπάει αυτός εδώ ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή, μου λέει θέλει να φτιάξει ο δικός μου εδώ, ο Κώστας Οτοκάστα, να φτιάξει ένα σέρβερ για κινητά. Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να το αναλάβεις. Λέω να το αναλάβω ρε παιδί μου, αλλά εμένα η κάψα μου ήταν να πάω και να ασχοληθώ με τον Game Over, καταλαβες. Πηγαίνουμε τέλος πάντων κάπου το 2006, πηγαίνω στην Adcom, μέσα σε όλα τα άλλα, πώς θα καταφέρνουμε από την GSK 2 ρε παιδί μου, ασχολούμαι και με τον Game Over. Κάποια στιγμή φεύγει ταξίδι αυτός και έχω αναλάβει τον Game Over εγώ από το πρωί στο βράδυ. Ναι, ναι. Ήταν Αμερική, δεν θυμάμαι που ήταν και τρέχαμε εμείς από πίσω. Okay. Τότε, εκεί να πω ότι εκείνη την περίοδο εγώ συνεργάστηκα και με κάποια άλλα media εξωτερικώς. Mm-hmm. Δηλαδή ήμουν και στο GameSpin του Κώστα του Φάρκο, να μην είχε στο Αθηνόραμα ο Κώστας, ο οποίος και εκείνος μου βοήθησε πάρα πολύ. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο που είμαστε στην Adcom.
Και εμένα αρχίζουν κάποια στιγμή αρχίζει να υπάρχει έντονη τριβή με τον Κώστα το Θεοτοκά. Σε πολλά πράγματα. Δηλαδή μου κάνει μια στραβή. Στη λογική έχουμε συνεννοηθεί με αυτόν εδώ να πάρω άδεια Παρασκευή, να φύγω Πέμπτη βράδυ μετά τη δουλειά κατευθείαν αεροδρόμιο, να πάω Παρασκευή σε ένα event της Capcom, να το καλύψω για το Game Over και να πάρω άδεια την Παρασκευή. Την χρεωθώ κανονικά παρόλο που πάω δουλειά. Κατάλαβα. Game Over. Ναι, ναι, ναι. Και την Τρίτη πριν το event μου λέει δεν θα πάρεις άδεια. και μου χαλάνε σχέση με τη CD Media τότε. Για ένα χρόνο και, δηλαδή έχω μεγάλο πρόβλημα με τη CD Media. Μας κάνει αυτό το σκηνικό. Εμείς, επειδή εγώ δούλευα στην Arkham και κάποια στιγμή είχε κάνει μια παρατήρηση ότι δεν θέλω να ασχολήσει επειδή δουλεύει. Δεν σηκώνει επειδή το budget του Game Over δεύτερο άτομο full time με το μισθό σου. Όχι, κάναμε στο τρομερό, φανταστείτε, αλλά δεν γίνεται. Οπότε εγώ ασχολούμαι μετά, αλλά κατάλαβα. Το project τέλος πάντων με τα κινητά δεν πηγαίνει. Γιατί αυτό που λέει ο Παύλος είναι σημαντικό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Για να μην νομίζουν κάποιοι περίεργα πράγματα. Ναι, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Ναι. Οπότε δεν έβγαινε budget και σου λέει ρε παιδί με αυτό ότι. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι βγαίνουν λεφτά από αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Όπως και από τα κανάλια του YouTube. Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Το θέμα είναι ότι φτάνουμε σε ένα σημείο στο οποίο ρε παιδί μου λέει ο Κώστας ότι δεν γίνεται. Το site με τα κινητά δεν τράβηξε, δεν το στήριξαν και εκείνοι. Εγώ προσπάθησα, δεν έτρεξε τέλος πάντων. Και μου λέει θα κάτσεις εδώ, θα αναλάβεις να κάνεις εκπαίδευση στο διαχειριστικό που έχουν γιατί η Arkham φτιάχνει site, είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. Και έκανε ουσιαστικά τις εκπαιδεύσεις στους πελάτες στα διαχειριστικά site της Arkham, το πώς βάζεις σύλληψη, τα τέτοια, πώς ενημερώνεις, πώς φτιάχνεις newsletter, έκανα τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Και ανέλαβα κάποια στιγμή και κάποια key accounts. Βέβαια είχα τη CV κάποια πράγματα που κάνουν κάποια ηλεκτρονικά παιχνίδια. Με δική μας λοιπόν πρωτοβουλία πήγαινα μία ώρα νωρίτερα στη δουλειά κάθε Παρασκευή για να κάνουμε μαζί ένα βίντεο που κάναμε κάθε Παρασκευή και έβγαινε στο Game Over το απόγευμα. Και τα, έχει πρώτα γίνει... βίντεο, και τα πρώτα βίντεο. Και έχει γίνει... Υπάρχουν σαν αρχαία ακόμα αυτά, είναι app δηλαδή. Στο YouTube δεν είναι, αλλά τα έχω κάπου εγώ. Κάποια από αυτά τα έχουν. Μήπως βρούμε κανένα απόσπασμα έτσι να βάλω τώρα. Θα ψάξουμε μαζί με φωτογραφίες από τα. Αυτό θα επικοινωνήσουμε για αυτά. Με τη γάτα μας. Έχω βάλει μια περούκα που είχαν εκεί και την είχαμε και κάνει μια βλακή. Γελάμε δύο μέρες. Και αυτό που έχει γίνει, ας πούμε, και δεν ξέρω ποτέ αν έχει μαθευτεί, δεν ξέρω ποιος αν είχε μάθει, ότι τότε δεν μου είπε δηλαδή, ότι κάποια στιγμή φτάνω ένα πρωί στο γραφείο, αυτός εδώ με τα μούτρα κατεβασμένα μέχρι το πάτωμα, και με φωνάζει ο Κώστας στο γραφείο και μου λέει δεν ξανασχολούσα με τον Game Over από σήμερα. Έτσι. Το προηγούμενο βράδυ μου το είχε πει νομίζω. Ή το πρωί, δεν θυμάμαι. Ναι. Μην πω ψέματα τώρα. Ήταν αυτό. Το οποίο δεν υπήρχε λογική. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Μία ώρα πολύ απότομο, ναι. Μία ώρα νωρίτερα πήγαινα. Ώρα που δεν πληρωνόμουν. να πηγαίνω νωρίτερα, να τρώω όλη την εθνική από την Καλλιθέα στο Μενίδη. Να πηγαίνω για να κάνω εξτρά δουλειά. Δηλαδή, να του παρέχω δωρεάν την υπηρεσία μου για να βοηθήσουμε ένα site της εταιρείας του. Έτσι. Και ξαφνικά μου ανακοινώνουν ότι είναι τέτοιο. Εντάξει, κάποια στιγμή εγώ μετά το. Δεν ξέρω εν τέλει αν σου είπε ποτέ γιατί, αλλά. Αλήθεια δεν θυμάμαι. Ναι. Εντάξει, ο Κώστας σε συμπαθούσε. Τώρα αυτό το λέω δηλαδή με τα λόγω γνώσεως. Τώρα επιχειρηματικά το είδε το πράγμα μου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εμένα δεν μου κάθεται. Το λέω γιατί πήγαινα εκτός του ωραρίου. Ναι, 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 ναι. Αλλά τέλος πάντων. Φτάνουμε λοιπόν κάποια στιγμή στα. Σταματάει αυτό και κάποια στιγμή εκεί έχει αρχίσει και μου γυρίζει το μάτι εμένα. Γιατί ξέρεις, μία με την Capcom, μία με το τέτοιο, λέω ρε φίλε, δεν γίνεται. Λέει, θες να με καταστρέψεις. Ναι, ναι. Όταν εγώ δεν σε ενοχλώ και δεν σου κοστίζω κάτι, θες να με καταστρέψεις επαγγελματικά. Οπότε μου γυρίζει το μάτι και κάποια στιγμή με αφορμή ένα. Τότε πήγαμε να κάνουμε μία εκπαίδευση σε ένα πολύ μεγάλο πελάτη και ένας τύπος ο οποίος εμπλεκόταν στο πράγμα έχει μπει μέσα στο site στο διαχειριστικό το απόγευμα και το έχει κάνει να μην σου πω τη λέξη. Και με παίρνει άλλο, ξέρω εγώ, 6 ώρα και μου λέει δεν φεύγει αν δεν φτιαχτεί το site. Και έφυγα, ξέρω εγώ, βράδυ. Κάνουμε την παρουσίαση στον πελάτη, γυρίζω στην εταιρεία και του λέω: εγώ σε 10 μέρες φεύγω. Μάλιστα. Τότε ήμουνα. Έχω αναλάβει πάλι με τον Νίκο τον Ελευθεριάνο το ένθετο του RAM που είχε για games στο Beat. Έχω είχε Beat τέτοιο. Είχε ένα ένθετο. Ίσουν με έχει πάρει beat. Ο Νίκος ο Ελευθεριάνος μαζί του. Είχα και το Contra, οπότε είχα πηγές εσόδων. Okay. Θυμάμαι χαρακτηριστικά είμαι έξω από την Arkham στο Μενίδη, έχω πάρει τη μάνα μου και είμαι σε φάση να κοπανίσω το κεφάλι μου σε κολόνα τη ΔΕΗ. Μόλις θα κάτσει μέχρι να το φτιάξει. Ορίωμαι, γυρίσα σπίτι 2 η ώρα, θυμάμαι. Είχαμε 9 η ώρα παρουσίαση. Πάμε στον πελάτη, γυρίζω, του λέω: φεύγω σε 10 μέρες. 10 μέρες, ό,τι και να μου λέγανε από πείσμα, ειλικρινά σου ήμουν 10 μέρες ζόμπι στο γραφείο. Δεν μου μιλούσε άνθρωπο, δεν μιλούσε άνθρωπο. Μπαίνω. Φεύγω. Ήταν αυτό το τελείωμα. Εκείνη την περίοδο, λίγο πριν φύγω, ξεκινάνε κάποια παιδιά ένα site ανταγωνιστικό του Game Over που αρχίζω και συνεργάζομαι μαζί του και εκεί αρχίζει και γινόμαστε για ένα χρόνο, ήμασταν ψηλό τσακωμένοι. Okay. Μιλήσαμε σε άσχετη, δεν θυμάμαι καν πότε μιλήσαμε μετά σε άσχετη φάση και εγώ σταμάτησα και μετά τα παιδιά, δεν δούλεψα μαζί τους άλλο. Mm-hmm. Και φεύγω εγώ από εκεί, τρέχω το Beat. Το Beat κάτσε, ήταν μόνο στο RAM. Ήταν ένα ένθετο, ήταν στο RAM και μετά έβγαινε και μόνο του. Αλλά έβγαινε από λαμπράκι. Τότε είχαμε κάνει και ταξίδια μαζί, ας πούμε. Είχε ένα ταξίδι Μιλάνο, είχε πάει εσύ με ένα συντάκτη δικό σου για άλλο παιχνίδι και εγώ μαζί με έναν άλλο για άλλο. Είχε πάει για τη Milestone και εγώ για το FIFA. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Μπορεί. Και ήμασταν με τις ίδιες πτήσεις. Και ήμασταν μαζί. Και ξεκινάω εγώ ασχολούμαι εκεί με το Beat.
το τρέχω κάποια περίοδο, όπου κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, βλέπω ότι και με το beat δεν, δηλαδή φαινόταν τι έγινε, τρώω και μια πιστολιά, ένα πολύ μεγάλο ποσό, γιατί το beat κάποια στιγμή φεύγει από το λαμπράκι και πηγαίνει καινούργια μια άλλη εταιρεία, την 4P, η οποία μας δίνει ένα πιστόλι, δεν θυμάμαι, πρέπει να είναι πάνω από 6-7 χιλιάρια το πιστόλι που έφαγα. Ναι, γιατί ήταν μαζεμένα, θα σε πληρώσουμε, εγώ να φεύγω Αμερική και να φεύγω με 100 ευρώ. Για οι 3. Και να μου λένε θα στα βάλουμε μέχρι να προσγειωθεί στο Λονδίνο. Προσγειώνω με Λονδίνο τίποτα. Του παίρνω τηλέφωνο. Μέχρι να φτάσει Αμερική θα τάξει. Φτάνω Αμερική, γυρίζω Αμερική κανάλι. Με περιστέρη τα έστειλα. Ναι. Μη περίμενε τώρα η εταιρεία ζορίζεται, κάνει ράνι. Με αυτόν τον τρόπο που κατάφερε ο διευθυντή και με καθυστέρησε και μέχρι να κάνω εγώ τα δικαστικά να του κυνηγήσω. Είχαν κάνει αίτηση και επαγωγή στο 99 το άρθρο, οπότε δεν μπορούσα να του κυνηγήσω καν. Και τα λεφτά αυτά τα έφαγα πιστόλι. Και από εκεί και μετά καταλαβαίνω ότι δεν παίρνει άλλο. Ξεκινάμε εκεί πάνω την ιδέα, δηλαδή με τον Δημήτρη τον Καρέτσο και τον Μανώλη τον Φλόρο, ο οποίος ήταν επικεφαλής ανάπτυξης στην APCOM, να φτιάξουμε το Internet. Και κάπως έτσι ξεκινάει το 10ο το development του Internet και βγαίνουμε κάποια στιγμή τον Ιανουάριο του 2011, νομίζω βγήκαμε κάπου εκεί. 11, 12, κάπου εκεί. Και βγαίνουμε και παράλληλα εγώ, επειδή με ασχολούμαι και με άλλα. Και απλά κάπως έτσι γεννήθηκε το κομμάτι του Internet. Το οποίο και πέρσι έκλεισε 10 χρόνια. Πέρσι κλείσαμε 10 χρόνια. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση με τα site αυτή τη στιγμή, διότι έχουν ανοίξει 300 site. Ναι. Αλλά όμως αυτά που ξεχωρίζουν, δηλαδή μου. Δεν έχει να κάνει, ρε φίλε, με το ότι ξεχωρίζεις, κατάλαβες. Γιατί τα μικρά site τραβάνε community. Ναι. Γιατί είναι πιο παρέα, κατάλαβες. Okay, και αυτό δημιουργεί αυτομάτως πρόβλημα και στα site τα παραδοσιακά. Δηλαδή. Εμείς, ας πούμε, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε και vidcast και τέτοια. Τώρα έχω ξεκινήσει κάτι podcast για τα οποία κάνω συνήθως μόνος μου ή με το Γιώργο τον Αρχοντίδη που έχουμε στο site. Mm-hmm. Στο πολύ χαλαρό, εγώ του είχα πετάξει κάποια στιγμή ιδέα να πάω στο τέτοιο Game Over. Πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή, αυτό έχει πολύ γέλιο. Okay. Ναι, με τα παιδιά, το μεγαλύτερο μέρος της τεχνικής ομάδας τους ξέρω. Ναι, δηλαδή ήταν και μαζί. Έχουμε ταξιδέψει και μαζί. Έχουμε ταξιδέψει και μαζί με παιδιά. Δηλαδή έχουμε κάνει μυθικό ταξίδι με τον Νικόλα, τον Μαρκόβλου στην Ιθρή. Έχουμε κάνει μυθικό ταξίδι. Και με τα παιδιά μιλάμε, ρε παιδί, και online. Δηλαδή κάμα τέτοια θα μιλήσουμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα δηλαδή και με τις κόντρες που λέγανε. Δεν υπάρχει ανταγωνισμό. Όχι, δεν υπάρχει, ρε φίλε, ανταγωνισμό. Υπάρχει ανταγωνισμό, αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ότι. Αφέμουν αυτό. Ή κοίτα να μπορούμε να τον θάψουμε, ξέρω εγώ αυτό. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον στα μεταξύ μας, φανερά δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να συντάξει με μένα, να είναι βλαμμένος και να μπαίνει στο game over. Δεν ξέρω. Πώς λέω κανονικά, και αν μου πει κάτι αυτό, θα τον πάρει και να τον σηκώσει. Ναι. Δεν είμαστε ρεφιλέ στην τέτοια φάση. Και επειδή έχουμε μάθει. Εγώ και σαν άνθρωπο ρεφιλέ, δηλαδή αν άνθρωπο μεγαλύτερη ηλικία, θα τον σεβαστώ. Δεν είναι. Η κατάσταση σημερινή είναι άλλη. Δηλαδή βλέπει τώρα κάτι πιτσιρίκια που μπαίνουν και βρίζουν στα social με το που θα ανεβάσει κάτι. Και είναι, ρε φίλε, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Λες και ήταν εξάκι σου. Και λες τώρα τι να του πω. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το σημερινό δεν υπάρχει σε ό,τι αφορά την επικοινωνία. Γενικότερα πάντως, για να στο κλείσω, ήταν μια πολύ ωραία εποχή. Πολύ πιο ρομαντική. Ναι. Για μας φάγαμε πολύ σκατό, όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Και το έλεγα κάποια στιγμή σε ένα άλλο podcast που είχαν καλέσει κάτι παιδιά. Λέω, παιδιά, βλέπετε αυτή τη στιγμή τον Καλήφα, τον Παπαπαύλου, τον οποιονδήποτε, ο οποίος. Αυτός έχει καλές σχέσεις με τη Sony, πάει ταξίδια με τη Sony. Αυτός έχει τέτοιο πριν διαφημίσει αυτή. Αυτός έχει κάνει αυτό το πράγμα για να καταλήξουμε σήμερα το Game Over και σήμερα το Internet. Είναι 20 κάτι χρόνια πίσω αυτό που έχουμε φάει σκατήλα. Ναι. Κατάλαβες. Δεν μπορεί εσύ λοιπόν να μου λες ότι εγώ άνοιξα ένα site πέρσι γιατί δεν έχω τις σχέσεις που έχω. Εγώ άνοιξα τώρα στο τεύχος αυτό στο 100 που βλέπω. Έχει μέσα ευχές από ανθρώπους της αγοράς. Αυτό που λέει ο Γιώργος. Μιλάμε για ανθρώπους με τους οποίους έχουμε σχέσεις ακόμα και τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ο Γιώργος Λαμπριανός που είναι στη City Media, που είναι αυτή τη στιγμή ακόμα στην εταιρεία. Είναι, ξέρω εγώ, άμα δεις, ο Νίκος Μανιάτης που είναι product manager εδώ στη City Media, είναι ακόμα αυτή τη στιγμή. Κάποιοι Ζέγκετρον, θυμάμαι. Η Ζέγκετρον η Μαρία έχει φύγει. Ο κ. Γιώργοπλος, ο πατέρας, έχει φύγει τώρα. Είναι ο γιος του. Υπάρχουν άτομα τα οποία συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος σε ξέρει 20 χρόνια. Σε ξέρει με τα καλά σου, σε ξέρει με τα στραβά σου, έχεις τσακωθεί, έχεις διαφωνήσει σε επαγγελματικό επίπεδο πάντα. Είναι δυνατόν λοιπόν να μιλήσει για ποιο λόγο έχει καλές σχέσεις αυτός με μια εταιρεία. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορούν να τα σκεφτούν αυτά τώρα. Να σου παρέχω, αυτοί που θα είναι σου πω εκτός, τι έγινε. Ναι. Να σου παρέχω κάτι χωρίς να το αξίζεις. Δηλαδή, να έχεις ένα site το οποίο δεν το διαβάζει άνθρωπος, αλλά έχεις αποκλειστικότητες. Πας ταξίδια. Εκεί θα το καταλάβω να διαμαρτυρηθεί κάποιος. Όταν λοιπόν όμως. Έχεις κάποιο site που έχει ένα hit traffic. Ναι, και στην περίπτωση τη δική μου σου λέω, εγώ αυτή τη στιγμή καλύπτω την όποια εταιρεία και σε άλλα 5 πράγματα που κάνω. Τι ακριβώς προσπαθείς να πετύχεις, ας πούμε, λέγοντας γιατί κάνει το Internet αυτό και το όποιο Internet. Δεν τους πέφτει και λόγος, ρε φίλε. Δηλαδή... Θα τους πέφτει αν υπάρχει αδικία, ρε φίλε. Αν υπάρχει αδικία. Αυτό εντάξει, ναι, σε αυτό το κομμάτι. Αν δεν υπάρχει αδικία όμως, ξέρεις τι γίνεται. Κριτικάρεις χωρίς να ξέρεις και την πλήρη εικόνα. Εμένα, ας πούμε, λέγανε την άλλη φορά, βγήκε κάποιος. Είναι εύκολη κριτική, χωρίς κόστος αυτή. Ρε φίλε, βγήκε από τώρα. Βγαίνει συνάδελφος στο λανσάρισμα του PS5 και λέει ότι ο Παπαπαύλου και το Internet πήραν δύο κονσόλες PS5.
Τι τους νοιάζει. Όχι, τους το θέμα δηλαδή, είναι ότι ναι. Η μία κονσόλα ήταν του Καρέτσου για τον Κοτσόβολο για τα βίντεο που κάνει και για τα βίντεο του. Πώς το Eternity, στο ναι, YouTube. Το Eternity ναι. Και ναι. Η κονσόλα η άλλη που πήραμε ήταν για την εκπομπή. Ε, σου λέει ο Παπαπάπλο μα είναι και στο Eternity. Ε, χαίρο πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα ήμουν, ξέρω εγώ και στο Game Over, τι θα ήταν, πήρα τρεις κονσόλες. Ναι, ναι, ναι. Μα δεν υπάρχει τώρα αυτό. Μα γιατί δεν του νοιάξει, ρε φίλε. Εγώ, σου λέει ότι δεν πήρα εγώ κονσόλα νωρί και την πήρα αυτό και πήρε δύο. Μα δεν πήρα δύο, ρε φίλε. Ωραία, είναι αυτό. Ο Παπαπάπλο είναι 20 χρόνια και έχει φάει κάτι. Όχι, όχι. Εγώ με το είπε 20 χρόνια διαφωνώ. Αλλά το ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω μία κονσόλα στο site και μία κονσόλα την οποία την έχω, την πηγαίνω και τη φέρνω και τώρα πήρα άλλη μία που την έχω μόνιμα στο στούντιο. Έτσι. Τι να, δηλαδή, τι θα ναι, κάνω, ναι, θα παίρνω τη μία κονσόλα το στούντιο, θα την πηγαίνω σπίτι, θα την δίνω στο συντάκτη μου να κάνει review, θα την ξαναπαίρνω μετά όταν τη χρειάζομαι να δω. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Μα και ούτως ή άλλως, εγώ και παρατηρώ και στο Eternity, ρε παιδί μου, γενικά και στο site και στην ομάδα, πάντα όταν έβλεπες ένα Series X ή ένα PS5, θυμάμαι ότι πώς τα αρέσει. Ο Κοτσόβολος εδώ, το πλαίσιο εδώ έχει. Δηλαδή, βοήθησε και με αυτά τα μηχανήματα που άλλοι ούτε καν μπορούσαν να τα βρουν, ας πούμε. Ναι. Εγώ σου λέω, μιλάω τώρα για σε επαγγελματικό επίπεδο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει. Εγώ με τις άποψεις ότι. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι αυτά, αν τα έχεις δει, soundtracks, οδηγούς... Ναι, το soundtrack το θυμάμαι, το εξώφυλλο αυτό. Εντάξει, εκτύπωση, μιλάμε για φάπες. Είμαι της άποψης και αν μας ακούνε παιδιά που είτε έχουν ξεκινήσει τώρα είτε θέλουν να ξεκινήσουν, το σκέφτονται αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι όταν κάνεις το πρώτο σου βήμα, είτε το δεύτερο ή το τρίτο, είσαι στην αρχή δηλαδή, αυτό που πρέπει να κάνεις κατά την άποψή μου είναι πρωτίστως να διαφημίζεις τη δική σου δουλειά. Να προσπαθήσεις να γίνεις εσύ καλύτερος, να ξεπεράσεις αυτούς που προηγήθηκαν και μετά πίσω στο μυαλό σου και μακάρι να μην το κάνεις και ποτέ, να μιλήσεις για άλλους. Δηλαδή δεν πρέπει, όταν θες να έχεις κέρδος σε κάτι, δηλαδή να πας σε μια αντιπροσωπεία και να πεις θέλω να μου δώσετε κονσόλες και παιχνίδια για να παρουσιάζω προϊόντα κτλ. Θα πρέπει να διαφημίζεις τη δική σου δουλειά όταν πας εκεί και όχι. Και όχι να πεις γιατί πήρε ο άλλος, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι, 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 δεν στέκει ακριβώς. Αυτό. Δηλαδή, και εγώ... Πρώτα να δουλέψεις. Παίζει πάρα πολύ αυτό. Πρώτα ναι. δούλεψε. Αυτό. Κόπιασε. Κάνε τη δουλειά την καλύτερη δυνατή που μπορείς. Και αν την κάνεις σωστά, να είσαι βέβαιος αργά ή γρήγορα θα αναγνωριστεί από αυτούς που πρέπει να αναγνωριστεί. Από τον κόσμο πρωτίστως και κατ' επέκταση από τις εταιρείες. Ναι. Και θα κερδίσεις. Μη δουλεύετε με αυτόν τον τρόπο. Μη δουλεύετε με τον αρνητισμό. Γιατί αυτός και όχι εγώ. Γιατί εκείνος και όχι εγώ. Και αυτός είναι δεινόσαυρος και αυτός δεν έχει κόσμο. Αυτό ναι, τώρα, ναι, ναι. Επειδή μου την έχει βιδώσει αυτό θέλω να το πω. Πάμε σε ένα ταξίδι πριν από 3 χρόνια, 4 στην Ubisoft. Και έρχεται ένα παλικαράκι το οποίο είναι από ένα άλλο site. Το οποίο γενικότερα είναι ένα παλικαράκι μιας ομάδας η οποία είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα. Και όχι κυρίως εξαιτίας του συγκεκριμένου, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και αρχίζει κάτι οι ατάκες του στυλ εσύ ο δεινόσαυρος και εσύ ο δεινόσαυρος. Σε μένα ρε φίλε, το μεταξύ, πρόσεξε να δεις. Επειδή και οι δύο έχουμε περάσει από εποχές που υπήρχαν στελέχη στα περιοδικά και αυτά που ήταν σε φάση να χτυπήσουμε την κάρτα μας να φύγουμε. Έτσι, όταν λοιπόν ξέρεις ότι ένας άνθρωπος 20 χρόνια φτηνεί αίμα, έτσι. Τι δεινόσαυρος, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Καταρχήν, τι σημαίνει δεινόσαυρος, εγώ δεν το καταλάβω. Και σε έχει βάλει κιόλας μέσα στην αγορά αυτή. Αυτό πιστεύω είναι μεγαλύτερη ευχαριστία. Να σου πω κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρει να πει κανείς ευχαριστώ σε αυτό το πράγμα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να σέβεται ο άλλος. Σεβασμός να υπάρχει. Σεβασμός, ό,τι και να είναι, ρε φίλε. Εμείς έχει τύχει να κάνουμε ταξίδι με άνθρωπο που δεν συμπαθούμε. Ωραία, τι θα κάνουμε δηλαδή. Θα κάτσουμε να τσακωθούμε δημόσια ή θα κάτσουμε να τον κράζουμε μπροστά σε όλους. Ήτανε εκτός ότι είναι από άκοψο, εκτός ότι δείχνει ότι δεν έχει εισαγωγή, έτσι. Είναι και τι να σου πω, ρε φίλε, για μένα είναι άτιμο αυτό το πράγμα να το κάνεις. Ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρεις. Δηλαδή, ναι. Εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τι να σου πω. Θα σου πω το πιο απλό. Στην εκπομπή, ας πούμε, εγώ το επεισόδιο του Game Arena που βλέπετε που βγαίνει κάθε Παρασκευή το βράδυ, πρέπει να έχει παραδοθεί την Πέμπτη αργότερα το μεσημέρι, διότι πάρα πολύ απλά η Κοσμοτέ, επειδή έχει συνεχή ροή στο πρόγραμμά της και δεν είναι ελεύθερη τηλεόραση, πρέπει να είναι συγκεκριμένα τα time codes τα οποία δηλώνονται στο EPG. Το ηλεκτρονικό σύστημα, να περάσει ο χαρακτηρισμός ηλικιακός που απαιτεί το ΕΣΟΥΡΟΥ. Υπάρχουν διαδικασίες λοιπόν που εγώ το επεισόδιο δεν μπορώ να το δώσω την Παρασκευή το μεσημέρι. Ναι, ναι. Στα Game Awards, τα οποία γίνονται την ημέρα προβολής του επεισοδίου και τελειώνουν 6 ώρα το πρωί. Ναι. Έτσι. Εγώ σηκώθηκα, έβαλε 6,5 ώρα το πρωί ξυπνητήρι, γιατί δεν άντεχα να κάτσω να το περάσω όλο. Κάθισα μέχρι τις 7.30-8 η ώρα. Έκανα σπικάζ, βρήκα τα υλικά, τα έστειλα όλα στο κανάλι, πήγε το πεδίο μοντέρ πιο νωρίς, που θα μπορούσα να πω παιδιά, εντάξει, δεν το προλάβω, να το δουν την άλλη εβδομάδα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, αν ήμουν έτσι. Θα έλεγα ρε φίλε, καταλαβαίνω αυτό. Όταν όμως βλέπεις ότι ο άλλος μπορεί να κάνει τις όποιες θυσίες. Έτσι. Εμένα θα σου πω, τυχαίνει η φάση. E3, ταξίδι.
Ναι. Πριν γεννήσουμε την κόρη. Okay. Λοιπόν, είμαστε σε φάση εγώ με τον παιδίατρο. Λέω, παιδίατρε, θα έχω ταξίδι τον Ιούνιο. Ξέρω εγώ, μαμούσου, ξουμούξου, μην γίνει καμιά στραβή. Όχι, όχι, μου λέει, κανονικά θα γεννήσετε Ιούλιο, μην αγχώνεσαι. Ήταν κοντά, ήταν ένα μήνα διαφορά. Ναι. Μαμούσου, ξουμούξου, κάποια στιγμή εμείς κατά το Μάρτιο-Απρίλιο μας κάει η φάση ότι το παιδί δεν μεγαλώνει με σκυλιά τη γυναίκα μου κανονικά όσο θα έπρεπε να φέρνει, γιατί δεν τροφοδότησε σωστά. Και μία εβδομάδα πριν φύγω Αμερική, λέει ο γιατρός ότι να ξέρεις, λέει ότι εγώ την άλλη εβδομάδα θα την φέρω να τη δω. Αν δω ότι το παιδί δεν έχει μεγαλώσει, την βάζω επιτόπου να χειρουργηθεί. Εγώ εντωμεταξύ ήμουν σε φάση, τη στιγμή που θα πήγαινε, στο αεροπλάνο να γυρίσω από Αμερική. Σε υπερατλαντική. Ναι, και δεν είναι σε φάση ότι σε Λονδίνο κάτι γίνεται, μπαίνει σε 3 ώρες. Ναι, αυτό ακριβώς. Μπαίνω στο αεροπλάνο. Δεν θυμάμαι πώς έχει περάσει η θρία εκείνη την εβδομάδα. Φτάνω στο αεροδρόμιο στο Λος Άντζελες πριν γυρίσω την ημέρα εκείνη, με παίρνει η γυναίκα μου, μου λέει είμαστε όλοι εκεί, πάμε κανονικά για Ιούλιο. Μπαίνω στο αεροπλάνο, με ξυπνάει η κοπέλα η αεροσυνοδός, αφού έχει προσγειωθεί στη Φραγκφούρτη. Mm-hmm. Μιλάμε για 10 ώρες πτήση. Ναι, ναι, ναι. Μου λέει δεν σας ξύπνησα, λέει, γιατί κατάλαβα ότι μπουρουμπούρου. Η γυναίκα μου, βλέπω το κινητό, γιατί ξέρει ότι είναι σε υπερλεπτικά, ανοίγω, βάζω ίντερνετ και έχουμε κοινωνία. Βλέπω, τι να σου πω, το ανοίγω και βλέπω 20 κλήσεις. Και τη λέω, δεν κατάλαβα πώς ταξίδεψα. Ναι. Δηλαδή, ήμουν σε τέτοια φάση που θα μπορούσα να πω ρε παιδί μου ότι παιδιά τα ακυρώνω όλα. Ναι, πρόσεξε. Ναι. Χορηγούμενο ταξίδι από το public τότε. Θα μπορούσα να του πω, παιδιά, ανθρώπινο. Να έχω κι εγώ την ησυχία μου. Mm-hmm. Δεν μπορεί λοιπόν, ρε φίλε, να βγαίνει και να λες τον άλλο δεινόσαυρο. Είναι ντροπή. Δηλαδή, και να το αισθάνεσαι. Εγώ σου λέω και σαν άνθρωπο, ρε φίλε. Δηλαδή, να θεωρώ ότι κάτι εσύ δεν κάνει σωστά ή κάτι κάνει ο Γιώργο, μπορεί να το πιάσω να του πω, ρε φίλε, δεν σε πήρα την προηγούμενη εβδομάδα για κάτι. Έχω δει κάτι στο Game Over και του λέω, Γιώργο. Καλοπροαίρετη κριτική. Να ξέρει, θα μπορούσα να κάνω άμα ήμουν μαλάκα. Συγγνώμη για την έκφραση. Να βγω δημόσια, ο κύριο του Στρίκη, τη γράψανε κτλ. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, Γιώργο, το και το. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, δεν το βλέπω. Δεν έχει λόγο, ρε φίλε, να το κάνει. Το κάνει μόνο άμα είσαι κατίνα. Κατάλαβε. Άμα είσαι κατίνα και άμα είσαι κακό άνθρωπο και δεν έχει διατροφή. Μόνο τότε το κάνει. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι που θυμάσαι έτσι να κλείσουμε αυτό το κομμάτι με Game Pro, κάτι που σου έχει μείνει έτσι. Είχαμε κάνει μια στήλη που κοροϊδεύαμε το Game Pro. Αλήθεια. Ναι. Είχε πέσει μια ιδέα τότε από αυτού που θέλουν την κόντρα να τη χτίσουν. Γιατί το Games πουλούσε πολύ περισσότερο το Game Pro. Α, αυτό ναι, δεν ναι, 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 ναι. Όταν το Games πουλούσε, ξέρω εγώ, 20.000, το Game Pro να πουλούσε, ξέρω εγώ, 9. Α, κάτω από το μισό. Ναι, κάτω από το μισό. Ναι, ναι. Και κάποια στιγμή, νομίζω, στο τελείωμα πρέπει να ήταν 3.000 με 12.000, κάπου εκεί. Είχαν φτιάξει μια στήλη, επειδή είχε βίδα. Τον είχα ρωτήσει κάποια στιγμή αυτόν. Λέω, γιατί δεν πάνε να καταγράψει τα ελληνικά όλα. Ναι. Και ήταν η φιλοσοφία του Τριζόπουλου αυτή. Ναι, ναι, δεν άφηνε. Δεν ήθελε να γράψει ξένους όρους. Και έχουμε κάνει λοιπόν μια στήλη στο GamePro. Το Microsoft δηλαδή, για να καταλάβουν αυτοί που βλέπουν τώρα, το Microsoft ας πούμε, ο κύριος Τριζόπουλος δεν ήθελε να γράφεται Microsoft με λατινικούς χαρακτήρες. Ήθελε στα ελληνικά. Αλλά με ελληνικούς. Μία, αλφα, γιώτα, κάποια. Και είχαμε φτιάξει μια στήλη στο GamePro, θυμάμαι τότε, την οποία κάναμε μετάφραση τα πάντα στα ελληνικά. Τα πάντα όμως, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Και την είχαμε, ναι, την είχαμε βάλει και κοροϊδευτικά στο Game. Δεν την έχω προλάβει, μάλλον. Αν την είχα σταματήσει, πρέπει να είναι, πρέπει να είναι. Δεν θυμάμαι σε ποια τέφη ήταν, πρέπει να είναι κοντά στο 2002-2003, αν τα βρει. Ήταν μια στήλη που είχαμε κάνει. Αυτό το θυμάμαι, ήταν φοβερό. Μάλιστα. Και επίσης να πω και ένα ταξίδι είχα κάνει ECTS, δεν θυμάμαι αν ήσουν εσύ. Ήταν τη φάση που είχαν κάνει βομβιστική επίθεση στο Λονδίνο. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Είμαι στο μετρό και μας κατεβάζουν. Έχει σταματήσει ο σειρμός πριν το σταθμό και μας κατεβάζουν μέσα στα σκοτάδια. Τότε κινητά και τέτοια δεν είχαμε. Δηλαδή με καρτοκινητό ήμουν εγώ τότε. Ναι, ναι, ναι. Έχω πάρει και εγώ ζημιά σε ECTS. Φτάνω στο ξενοδοχείο. Μετά, δεν θυμάμαι, πρέπει να έχω περπατήσει 20 χιλιόμετρα μέσα στο Λονδίνο, διότι δεν δούλευε τίποτα. Είχαν κοκαλώσει τα πάντα. Φτάνω στο ξενοδοχείο, δηλαδή δεν ξέρω αν έφτανε. Κάποια στιγμή το τηλέφωνο, η μάνα πρέπει να μου είχε πάρει 100 φορές. Γιατί βομβιστική επίθεση στο Λονδίνο, ο άλλο στο Λονδίνο. Τότε, μπράβο, ναι. Και το θυμάμαι αυτό με το ταξίδι. Από τότε η μάνα μου, όποτε φεύγω ταξίδι, ακόμα και τώρα, ρε φίλε, δεν είμαι 40 χρονών. Πριν πω στο αεροπλάνο, θέλει να μιλήσουμε. Μόλις κάτσω στο κάθισμα να μιλήσουμε. Okay. Μόλις φτάσω να μιλήσουμε. Η μάνα είναι. Ναι, στο λέω, είχαμε πάθει τέτοια ζημιά τώρα. Ναι, τέτοια φάση. Σε ECTS που λέει, είχα πάθει το 99 ζημιά. Oh. Παντρευόμουν σε λίγες μέρες. Ήμουνα στο Λονδίνο. Στα περίπτερα μέσα στην ECTS, στο Olympia Center ήταν. Και έρχεται μια κοπέλα, Ελληνίδα αυτή. Γνωριζόμασταν, σπούδαζε στη Σκωτία και ήταν εκεί για κάλυπτο για κάποιο μέσο. Δεν θυμάμαι που, για κάποιο ξένο μέσο. Ναι. Και έρχεται και μου λέει, γκρεμίστηκε για Αθήνα από σεισμό. Έτσι ακριβώς. Το 99. Ήταν το 99. Τη λέω τι, μου λέει, γκρεμίστηκε Αθήνα από σεισμό. Φεύγω όπως ήμουνα, παρατάω ραντεβού, παρατάω όλα. Δεν είχα κινητό. Και είχα κινητό, ακόμα δεν είχαν περιαγωγές και τέτοια, γιατί μία κλίση ήταν 50 ευρώ, ξέρω. Ναι. Και πάω ξενοδοχείο να πάρω από το σταθερό. Έπαιρνα σε 20 άτομα, δεν σηκώνει κανένας, ανοίγω τις ειδήσεις και βλέπω εκείνη την ώρα το BBC να δείχνει
τη Ricomex. Ναι, που το, α, ήταν ο σεισμός του 99, δεν λες. Ναι. Που ήταν το 6,5 που είχε γίνει. Και η πρώτη εικόνα που βλέπω στο BBC είναι ένα γκρεμισμένο κτίριο. Και μου, είχε, τώρα, μου είχε πει η άλλη γκρεμίστηκε για Αθήνα. Και λες τώρα δεν θα βρω άνθρωπο. Τότε όσοι, σε όσους φαίνεται παράξενο αυτό, δεν υπήρχαν web. Έτσι, να βγει στο Facebook ότι. Twitter, ναι, Facebook ναι, ναι, κτλ. Τηλέφωνο παραδοσιακό, το σταθερό, ναι. Το 99 λέμε τώρα, έτσι. Και λέω πάει αυτό ήταν. Θα γυρίσω που ούτε σπίτι δεν θα βρω. Ναι. Ευτυχώς, εντάξει, ναι, τα ξέρετε. Ευτυχώς, ναι, τέλος πάντων, ναι, ήταν. Ευτυχώς δεν είχαμε τέτοια κλίμακα που, ναι, που φαντάστηκα εγώ ότι. Αλλά ναι, γενικότερα έχουμε και από καταξίδι μαζί, τώρα έτσι για να το κλείσουμε καταξίδι μαζί, έχουμε κάνει τίποτα ωραίο. Καλά, έχουμε. Άστο τώρα αυτό. Με τον Κόντι εκείνη. Καλά, άστο. Πήγε πολύ πίσω εσύ, ρε. Οι θρία, α πούμε, από τις τελευταίες που πηγαίνουμε, πάντα όποτε σκάει ταξίδι, τηλεφωνιόμαστε, θα έρθει. Ναι. Γιατί ρε παιδί μου, πηγαίνουμε και περνάμε. Ζήσια, όχι, παλιά, περνάμε και μαζί καλά σε φάση. Δηλαδή θα πάρουμε ταξί τώρα και θα μας πιάσει βλακία μέσα στο ταξί. Κατάλαβε. Ναι, άσχετα, ναι, θα είμαστε κουρέλια, ξέρω εγώ, θα είμαστε 10 ώρες με κάμερες. Στο τελευταίο δεν ήταν που είχαμε πάει στο. Που ξέχασα την τσάντα. Καλά, παιδιά, εντάξει, αυτό πρέπει να το πούμε για να κλείσουμε. Αυτό θα κλείσουμε. Για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάρω το παιδί από το σχολείο. Έχουμε πάει μετά τον Γιώργο, δεν γυρίζουμε ξενοδοχείο, πάμε να βρούμε Wendy's. Okay. Που είχαν κλείσει εδώ. Και βρίσκουμε ένα, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, μισή ώρα από το ξενοδοχείο. Okay. Είμαστε μέσα, εντάξει, μιλάμε για ένα Wendy's το οποίο ήταν σε κατάσταση. Παρακλειακό. Λες και πας εδώ μόνια, ρε παιδί. Τέτοια κατάσταση, άθλια κατάσταση. Πολύ homeless, πολύ ζητιάνοι μέσα, πολύ τέτοια πράγματα. Και έτσι όπως φωνάζουμε ταξί, φωνάζουμε Uber, βγαίνουμε στο πεζοδρόμιο τώρα, αυτά τα μεγάλα πεζοδρόμια στην Αμερική, και είχε ένα κάγκελο. Και έτσι όπως πάμε προς το ταξί, μου λέει ο Γιώργος, ξέχασα την τσάντα μου εκεί που καθόμασταν. Oh. Έχεις δει την Lara Croft. Φεύγει ο Καλύφας πάνω από το κάγκελο πιθανής. Τον θυμάμαι να τρέχει. Δεν τον έχω ξαναμιλάμε και ντέρις έτσι. Βουτάει πάνω από το κάγκελο και αρχίζει και τρέχει μέσα στο τέτοιο. Γιατί μέσα. Πορτοφόλια, διπλώματα, ταυτότητες. Ήταν όλα μέσα στην τσάντα και μέσα στο μαγαζί ήταν όλη η παρακμή του Λος Άντζελες. Ναι, ναι, ναι. Λέω τελείως αυτό ήταν. Ευτυχώς την βρήκε, εντάξει, γύρισε 5 χρόνια νεότερος. Τρομερός και την κοντέξει. Μάλιστα. Οπότε, εντάξει, ακούσαμε παιδιά πολλά πράγματα. Σίγουρα αν είχαμε και άλλο χρόνο θα ακούγαμε και άλλα, πιστεύω. Έχετε πολλά να πείτε. Μπορούμε βέβαια στο μέλλον να κάνουμε κάτι αν θέλετε. Ό,τι θέλεις. Ξανά ή στάνταλ, δηλαδή ένα επεισόδιο. Στη διάθεσή σου, όποτε θέλεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι προλαβαίνετε να κάνετε ένα 5 λεπτό VS στην καμπίνα της Έγκα. Ένα γρήγορο. Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Οριακά. Λοιπόν. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά, μου βάλατε με το δεξί. Πάμε για την πέμπτη χρονιά Console Hunter. Για να γίνουμε 55, όσο θέλεις. Ευχαριστώ πολύ. Εννοείται ότι μπαίνετε και στα αντίστοιχα, δηλαδή τα social όλα και τα sites, τα game sites και τα κανάλια των παιδιών. Θα μπουν όλα στην περιγραφή του επεισοδίου για όσους δεν το ξέρετε. Να μπείτε, να δείτε. Υπάρχει πολύ μεγάλη πηγή πλούτου, υλικού κτλ. Blogs, vlogs, οτιδήποτε σε Game Over, Nintendo.gr κτλ. Ακολουθήστε τα παιδιά, ξαναλέω, όσοι δεν γνωρίζετε, πιστεύω θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που δεν θα γνωρίζουν. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη στιγμή. Πολύ ωραία κουβέντα. Και πάμε γρήγορα μέσα στην καμπίνα της Σέγκα για ένα gameplay. Φύγαμε. Λοιπόν, και εδώ έχω φέρει αυτή τη στιγμή τον Παύλο και τον Γιώργο. Στην Ελλάδα τι φάσκα, δεν θυμάμαι. Την Αρμέγιζε. Κάτω. Όχι, ρε. Δεν το θυμάμαι. Τίποτα, προχωράς. Πού προχωράς? Α, ήπειδα σε πάνω της. Α, ναι, όχι, όχι, στο δέντρο εκεί. Όμως. Περίμενε. Για, σημάδεψε, αυτό να σημάδεψε αυτό. Ναι, ναι. Μοχλός. Μιλάμε για mechanics. Ναι, ναι, ναι. 90s, pure 90s. Ναι. Παιχνίδα πώς ήταν. Ναι, ναι, εντάξει. Τότε δεν βγάλανε κάτι στο. Σε, ποια, σε μια άκυρη πλατφόρμα βγάλανε ένα RPG που ήταν θα βγει. Από αυτό θυμάστε να έχετε ασχοληθεί σε τύπο, ας πούμε, για το Earthworm Jim, σε κάποιο. Εγώ θυμάμαι ότι έπαιζα, δεν θυμάμαι αν το έχω καλύψει σε media, αν λες γι' αυτό. Όχι, ούτε εγώ το έχω καλύψει. Είναι πριν. Αυτό είναι 94, ναι. Όχι, εντάξει. Πώς το βλέπετε στις παλιές CRT, είναι σίγουρα. Αυτό είναι πολύ. Αυτό είναι ο Γιώργος, δεσί. Δηλαδή η εικόνα που σου βγάζει CRT δεν υπάρχει. Τώρα αυτό το πράγμα και το βάλει σε σύγχρονη τηλεόραση, θα πέσει τα τεράστια. Είναι γλυκό, είναι γλυκό. Λοιπόν, όταν θα έχετε χρόνο, άλλη στιγμή θα έρθουμε να παίξουμε ένα VS. Να βάλουμε Mortal Kombat ή Street Fighter. Να γίνει χαμός. Εγώ έπαθα πλάκα με τη συλλογή γενικά και εδώ και μέσα. Α, κάτι που δεν έχω πει, αυτό πρέπει να το πούμε τώρα πριν κλείσουμε το τέτοιο. Έχει γίνει ένα φοβερό σκηνικό. Έψαχνα να βρω νέο Geo CD. Okay. Και έχει γίνει το εξή σκηνικό. Έχει στείλει ένα παλικαράκι αγγελία στο GamePro. Και έτσι όπως σκάει με το γράμματα η αγγελία, το βλέπω. Τηλέφωνο.
Έλα, του λέω. Είμαι ένα εξειδικευτικό του Game Pro. Κόκαλο πιτσιρικά. Λέω, πού είσαι, μου λέει, ξέρω εγώ, θα είσαι το απόγευμα σπίτι, ναι. Του λέω, σχολάω 5. Θα είσαι 5.30, ναι. Ναι, ναι. Πήγα 5.30 ώρα και το πήρα. Δεν μπήκε η εγγελία ποτέ στο περιοδικό. Εντάξει, μιλάμε τώρα σε φάση, ήταν 80.000 δραχμές και ήταν το. Ναι, ήταν το πανάκριβο. Ναι, ήταν αυτό με 10 παιχνίδια και 2 χειριστήρια. Και του λέω, τα βγάζω τα λεφτά στην τράπεζα τώρα και έρχομαι. Και η εγγελία αυτή δεν πήγε ποτέ. Ωραίες αυτά, συνοπτικές. Αυτά. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν. Καλή συνέχεια σε όλους. Ναι, εντάξει, άστο, το ψάχνεις. Χαιρετάμε. Ευχαριστούμε και πάλι για την προσοχή. Εγώ ευχαριστώ για να είστε καλά.